Ραγδαίες οι εξελίξεις που ακολουθούν την αποκάλυψη της εκπομπής για το κρυφό νεκροταφείο στη νότιο-ανατολική Αττική. Στο πλατό της εκπομπής ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος του ιερέα που καταγγέλλεται. Μία ακόμη αποκαλυπτική μαρτυρία συγγενούς του ιερέα. Τι λέει για την οικογένεια, τα πάρτι και τις συνθήκες κοινοβίου που επικρατούσαν δίπλα από τους τάφους βρεφών. Αποκλειστικά στην εκπομπή, η κόρη του ιερέα κάνει αποκαλύψεις για τον πατέρα της και το νεκροταφείο, το ρόλο των γραφείων τελετών και μιλάει για την επικείμενη έξωση της πολυμελούς οικογένειάς της. Μια απίστευτη διαμάχη φτάνει σήμερα στις δικαστικές αίθουσες. Η οικογένεια κατήγγειλε 18χρονο για το βιασμό της 15χρονης κόρης τους. Ο 21χρονος σήμερα νεαρός μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή και την Εύη Γιαρκιά για έναν μεγάλο έρωτα. Την πρόθεσή του να παντρευτεί το κορίτσι, αλλά και την αντίρρηση των γονιών της που ζήτησαν, όπως ισχυρίζεται, πρίκα 50.000 ευρώ, ένα οικόπεδο στη Γλυφάδα και μηνιαίο εισόδημα. Και όπως ισχυρίζεται, τον παγίδευσαν. Ενώπιον της δικαιοσύνης και η μητέρα του κοριτσιού για το αδίκημα της υπεξαίρεσης. Απευθεία σύνδεση. Αποκλειστικό. Ο παιδικός φίλος του Μητροκτόνου του Αγρινίου σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στη Μέρη Τζόρα για μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του 35χρονου που κατηγορείται πως σκότωσε τη μητέρα του με τα χέρια. Η φυλάκιση του πατέρα του αλλά και η τιτάνια προσπάθεια του ίδιου να τον βοηθήσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Τι του είχε εμπιστευθεί πρόσφατα ο ίδιος. Ο πατέρας του 21χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από ξυλοδαρμό μέσα σε κέντρο αποκατάστασης σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση από καρδιάς. Το πολύχρονο μαρτύριο που βίωνε όλη η οικογένεια που αναγκάστηκε να προχωρήσει στον εγκλισμό του με εισαγγελική εντολή. Οι ξυλοδαρμοί, τα λάθη, οι παραλήψεις αλλά και οι προσπάθειες που έκανε η οικογένεια ώστε ο πρίγκιπάς τους, όπως τον αποκαλούσαν, να επιστρέψει στο σπίτι του. Φωτογραφίες ντοκουμέντο. Σε απευθεία σύνδεση ο Γιάννης Βλάχος, δικηγόρος των νεαρών που καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα βιασμού από τον Δημήτρη Λιγνάδη. Εν αναμονή της ημερομηνίας που ο σκηνοθέτης θα καθίσει στο εδόλιο με την κατηγορία 4 βιασμών ανηλίκων και νεαρών ανδρών. Οι αντιδράσεις των εντολέων του. Καλό μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα του Αγίου Νικολάου σήμερα. Χρόνια πολλά στη Νίκη, στον Νικόλα, στη Νικολέτα, σε όλους που γιορτάζουν. Στο δικό μας, τον Νίκο Χριστοφόρου που είναι το αφεντικό της Pixel, της εταιρείας που είναι και η δική μας παραγωγή και πολλές άλλες. Και το MasterChef και το GNTM και... Το Dancing with the Stars, όλες οι μεγάλες παραγωγές, γιορτάζει σήμερα λοιπόν. Είναι σαν να γιορτάζει ένα κομμάτι της οικογένειάς μας. Ο Νίκος Τρυφωνόπουλος, ο μουσικός επιμελητής, που αν του πω τώρα να βάλει ένα χριστουγεννιάτικο θα δείτε ότι είναι έτοιμος. Are you ready to sing a little jingle bell? Μπράβο! Jingle bells, jingle bells. Λοιπόν, Νικόλη μου, χρόνια πολλά. Μας έφερες και τα γλυκάκια σου σήμερα. Στον Νικόλα τον Μουτσινά, στον Νικόλα τον Κοκλώνη. Τον Νικόλιζα δεν είπες. Στον Νίκο τον Νικόλιζα, το δικό μας. Παρακαλώ. Τον Νίκο τον Μαρκούτα. Τον Νίκο τον Μαρκούτα. Όλους που γιορτάζουν σήμερα, τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Τον Νίκο τον Παπανδρέου. Χρόνια πολλά. Στον Νίκο τον Παπανδρέου. Έλα τώρα. Έλα παρακαλώ, τώρα, κυρία. Εντάξει, αυτό θα ήταν το αμέσως επόμενο που θα έλεγα. Μαρίκα Μαυρομάτη, διότι τα πρώτα μηνύματα που με βρήκαν το πρωί ήταν από τηλεθεατές. Να χαίρομαι τον Κυρνίκο μου. Χρόνια πολλά, Κυρνίκο μου. Μας παρακολουθούς κάθε μέρα, οπότε εδώ είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα. Έχουμε και τις αποκαλύψεις για το νεκροταφείο, γιατί το λέγαμε το πρωί στη σύσκεψη Δημήτρη Μαρέδη. Τα βέλη πηγαίνουν πολύ συγκεκριμένα πια, ναι, για το ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και μάλιστα μέσα από πρωταγωνιστές. Φαίνεται ότι αλλάζουμε λίγο τον προσανατολισμό όσον αφορά στις ευθύνες. Έτσι, τις επιρρύπτουν πια άνθρωποι του περιβάλλοντος του ιερέα αλλού.
Θα το δούμε σε λίγο. Σε πολύ λίγο λοιπόν, ο ψευτογιατρός πήγε στα δικαστήρια σήμερα, έκανε και δηλώσεις. Προκλητική δήλωση. Λέει προκλητικές. Τι σε προκάλεσε περισσότερο ο Δημήτρη Μαρέδη? Τώρα το θράσος αυτού του ανθρώπου που λίγο πολύ μας είπε ότι μόνο που δεν θα έπρεπε να ευχαριστούν κάποιοι, γιατί σώθηκαν δήθεν από τα ματζούνια που τους έδινε και από τα μπατζάρια. Το ζουμί παντζαριού, ας πούμε. Πολύ παντζάρι. Λοιπόν, ο κύριος Κουσουλός έχει έρθει φορτσάτος για πολλά θέματα. Θα δούμε τι θα προλάβουμε. Εντάξει, η ατζέντα... Κύριε Κουσουλέ, η ατζέντα της ημέρας έχει πολλά. Η ατζέντα της ημέρας έχει πολλά και πλούσια και περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία και την παρουσία του κύριου Θοδωρόπουλου εδώ κοντά μας στο καναπέ, προκειμένου να συζητήσουμε τις εξελίξεις για το νεκροταφείο. Νόμιζα θα έλεγες και τον κύριο Βλάχο, γιατί οι εξελίξεις για το θέμα του Λιγνάδη είναι πολλές και σημαντικές. Έχουμε και ένα βούλευμα το οποίο είναι πραγματικά κόλαφος. Να δούμε ποιος κάνει πλυντήριο. Κανείς δεν κάνει πλυντήριο. Γι' αυτό λέω. Δημοσιογραφία κάνουμε πάντα. Έτσι. Κυρία Καλύβα, καλώς μας ήρθατε και σήμερα. Και δεν είστε μόνοι σας να εκπροσωπείτε το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, διότι είναι ο και πρόεδρος αστυνομικών. Έχουμε και τον κύριο Καλιακμάν εδώ. Ο κύριος Καλιακμάνης λοιπόν είναι εδώ, νοτιοανατολικής Αττικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Να δούμε σήμερα, θα μας κάνετε παράπονα ότι σας στήσαμε στη γωνία ή θα μας αγαπάτε? Ελπίζω ότι σήμερα δεν θα χτυπήσετε πάλι την αστυνομία, γιατί είναι άστοχο για μένα, γιατί καταρχήν δεν είμαι εκπρόσωπος της αστυνομίας, είμαι των αστυνομικών. Έτσι. Τυχαίνει το συγκεκριμένο τμήμα και είναι... Απλώς τα νεκροταφεία είναι στην περιοχή σας, γι' αυτό. Μου, αλλά πιστεύω ότι οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι αστυνομικοί είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους. Θα τα πούμε. Να πω ότι έχει έρθει μια υπέροχη ανθοδέσμη εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι από μια γυναίκα, την Έλενα Γκρέκου, η οποία είναι ένα τόσο γλυκό κορίτσι που πραγματικά της δίνεις ένα πραγματάκι τόσο δα μικρό και εκείνης το ανταποδίδει τα μέγιστα. Σε ευχαριστώ, Έλενά μου, πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Τώρα, θέλω να πάμε, πριν μπούμε σε όλη την επικαιρότητα, γιατί ένα θέμα εμένα προσωπικά με συγκλώνησε πάρα πολύ. Ζήτησα από το Στρατή Λιμνιό να το συνεχίσει αυτό το ρεπορτάζ και να δούμε τι λένε σήμερα οι πρωταγωνιστές. Πού ρίχνουν τις ευθύνες για αυτό το παιδί που με έναν τρόπο έχασε τη μάχη με τη ζωή, αν και αμαία, πολύ νεαρό σε ηλικία. Για να δούμε τι λέει ο πατέρας του, αλλά και ο δικηγόρος σήμερα, γιατί ρίχνουν πολύ συγκεκριμένα βέλη. Παρακαλώ. Άπλετο φως για το θάνατο του γιού του ζητά ο πατέρας του 21 ετών Πάρη, που ενώ διέμενε σε κέντρο αποκατάστασης, μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο, καθώς έφερε σημάδια ξυλοδαρμού. Όμως την επόμενη ημέρα της εισαγωγής του παρουσίασε πυρετό και εμφάνισε επιπλοκές με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ο πατέρας του συντετριμένος μίλησε στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό. Δεν κάνει διαχωρισμό στα παιδιά που έχουν αυτισμό, στα παιδιά που έχουν κάποιες άλλες ασθένειες ψυχικές. Τα βάζουν όλα μαζί. Και εκεί, ξέρετε, στα ιδρύματα ισχύουν, υπάρχουν κάποιες προνομιακές σχέσεις γονέων με τους διοικούντες. Υπάρχουν και κάποια ωραία σπιτάκια αυτόνομης διαβίωσης που είναι πολύ πιο ήρεμα και ήσυχα και πολύ πιο φροντισμένα. Και υπάρχουν και κάποια που είναι για τα παιδιά το ένας κατώτερος. Ήταν μια αγέλη άγριων σκύλων, ένα προσωπικό το οποίο κλείνονταν πίσω από ένα μικρό δωματιάκι που είχαν με κάγκελα για να μην τους επιτεθούν. Και τα παρακολουθούσαν πολλές φορές να πλακώνται, να ξυλοκοπιούνται. Εγώ ήξερα μέσα από υπάλληλο τι ακριβώς συνέβη. Ήξερα από κάποια μαρτυρία κάποιου υπαλλήλου από μέσα ότι συνέβη το εντελώς αντίθετο αυτό που μου παρουσίαζε. Να σκεφτείτε ότι εμένα πήρε τηλέφωνο τη Δευτέρα μου, πούνε ότι ο γιος μου δεν είναι ανησυχό. Πήγε στο νοσοκομείο, είχε ένα τραύμα από παντόφλα από κάποιο άλλο παιδί. Βρέθηκε εκεί έπειτα από εξαγγελική εντολή που την έκαναν οι κοινωνικές υπηρεσίες του. Ήρθαν πολλές φορές στο σπίτι και είδαν ότι περνούσαμε επί δύο χρόνια μια κατάσταση. Γιατί μέχρι τα 14 ήταν ήρεμο σχετικά. Πήγαινε σε ειδικό σχολείο καθημερινά, τον πηγαίναμε, τον φέρναμε σε λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Αλλά από τα 14 και μετά συμβαίνει αυτό σε κάποια παιδιά. Με αυτισμό εμφάνισε μια έτσι, συμπεριφορά επιθυμική. Ξεριζώθηκε η ψυχή μας όταν τον αφήσαμε. Και πήγα στον εισαγγελέα πόσες φορές και γύρισα πίσω να μην κάνω την αίτηση. Αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί το σπίτι περιγράφονται στις εκθέσεις της κοινωνικής υπηρεσίας τι ακριβώς συνέβη. Μας είπαν εδώ και πέρα ότι είναι απαραίτητο να μπει, μας το είπε ο ψυχίατρος, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στην υγεία τη δική σας και των παιδιών σας. Θα πεθάνετε δηλαδή εσείς με άλλα λόγια κάποια στιγμή. Τον είχαμε σαν πρίγκιπα. Δεν μας πειράζε, αλλά φοβήθηκαμε στο τέλος ότι θα χτυπήσει κάποιον, θα χτυπήσει τον εαυτό του, θα γίνει κάτι, θα πάθει κάποια ανακοπή στα χέρια μας. Γι' αυτό και δεν τον εγκαταλείψαμε μέσα τα 5 χρόνια. Κάθε εβδομάδα πηγαίναμε, τα έπαιρνε φαγητά. Τα γιορτάκια του που τα ήθελε, το κακάο του.
όλα, ό,τι ήθελε. Κάθε εβδομάδα ήμασταν εκεί. Όμως με τον κορονοϊό μας τον απαγόρευσαν. Και πήγαμε και τον βρήκαμε σε εκείνη την κατάσταση που τον βρήκαμε τέλη Αυγούστου. Έστειλα τη φωτογραφία με mail στην σελίδα του Πρωθυπουργού στο Facebook. Δεν πήρα καμία απάντηση. Ίσως έπρεπε να τη στείλω σε εσάς, στα μέσα ενημέρωσης. Θα ζούσε το. Έχουμε φωτογραφία που έστειλα με κομμένο του ταυτί, το έκανε μόνο του. Έχουμε φωτογραφίες με τα δύο του μάτια πρισμένα και μαυρισμένα, τα έκανε μόνο του. Η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε πώς έγινε, μάλλον χτύπησε μόνο του. Το παιδί κατέληξε από αιμάτωμα που εμφανίστηκε από το τραύμα. Το πιο τραγικό αμέσως μετά από αυτό που συνέβη στο μικρό είναι να προσπαθήσει να ενοχοποιήσει ένα παιδί άλλο, το οποίο είναι άμερο ευθυνών, δεν έχει τρόπο να απαντήσει για το αν το έκανε ή δεν το έκανε. Δεν υπήρξε αμέλεια, υπήρξε εκπροθέσεως εγκληματική ενέργεια. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε χτύπημα από φροντιστή. Ελέγχεται και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο φροντιστής κατά τη βάρδια του. Τι εννοείται με αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα και από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, αλλά και διοικητική έρευνα φαντάζομαι θα έχει διαταχθεί. Και ποινικά, αλλά και διοικητικά, η οικογένεια θα παρίσταται παντού προκειμένου να μπει, να αποδοθεί δικαιοσύνη προφανώς και να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μετέβησε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε μήνυση, ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης, τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το αν συντελέστηκαν και άλλες πράξεις κακοποίησης τόσο του 21χρονου όσο και άλλων φιλοξενουμένων. Μηδενική ανοχή σε κακοποιητικές συμπεριφορές, πόσο μάλλον εις βάρος των πλέον ευάλωτων. Είμαι εδώ στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, για να επαναλάβω τη στράτευσή μου και τη στράτευσή μας ως κυβέρνηση στη μηδενική ανοχή απέναντι σε περιστατικά κακοποίησης. Ως πολιτεία δεν μένουμε μόνο στην καταγγελία. Μετά το περιστατικό, ανακοίνωση εξέδωσε και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία ανακοίνωση αναφέρουν τον 21χρονο ως 25χρονο. Σχετικά με την αδόκητη απώλεια περιθαλπόμενου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 25 ετών σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης την 3η 30 Νοεμβρίου 2021, σας ενημερώνω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όπως και η ένορκη διοικητική εξέταση. Επίσης, ζητήθηκε από τη διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, το πόρισμα της οποίας θα διαλευκάνει τα ακριβή αίτια θανάτου. Καθίσταται σαφές προς όλους ότι θα γίνουν όσα προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία με απόλυτη διαφάνεια και αυστηρότητα, με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Τέλος, απευθύνουμε θερμή παράκληση να σεβαστούμε όλοι τη μνήμη του νεκρού, την οικογένειά του, αλλά και τους εργαζόμενους, οι οποίοι δίνουν καθημερινό αγώνα αντιμετωπίζοντας δύσκολα περιστατικά. Εδώ είμαστε και την παρακολουθούμε την υπόθεση. Είπαμε πριν για το ψευτογιατρό Δημήτρη. Ο Δημήτρης Δαμιανός ήταν εκεί και τώρα πάει στο γραφείο του κυρίου Βλάχου, που σε λίγο θα μιλήσουμε για το θέμα του Λιγνάδη. Κατέγραψε εικόνες και τις δηλώσεις στα δικαστήρια, μπαίνοντας και βγαίνοντας. Να δούμε τι είπε ο ψευτογιατρός προκαλώντας. Παρακαλώ. Έχετε να πείτε ένα συγγνώμη. Θα πω τα πάντα όταν έρθει η ώρα του. Αυτό που έγιναν καλά. Θα ασχοληθείτε ποτέ? Οι άνθρωποι που σας εμπιστεύτηκαν, δεν σκεφτήκατε ότι θα καταλήξουν? Όλοι αυτοί ήταν τελικού σταδίου. Και όταν δεν είχαν κάποια άλλη θεραπεία να κάνουν, τότε ερχόντουσαν και με βρίσκανε για να ακολουθήσουν κάποια θεραπεία με βότανα. Μία συγγνώμη δεν τους οφείλετε? Τι πιστεύετε? Κάντε λίγο στην άκρη. Οφείλω πολλές συγγνώμες και θα τις πω. Κάντε λίγο στην άκρη. Εκεί που πρέπει. Εντάξει, τι να σχολιάσω. Τι λέει? Τώρα συναρτησίες λέει. Ζήνα μου, τι λέει? Δεν λέει ασυναρτησίες, λέει τώρα, αυτά τα οποία θα πήγε στο δικαστήριο. Το αφήγημά του. Το αφήγημά του, το οποίο αφήγημά του όμως είναι προκλητικό, γιατί δεν, καταρχάς δεν ευσταθεί αυτό το οποίο λέει, ότι ήταν σε τελικού σταθμού. Σε τελικού βαθμού. Εδώ πέρα είχαμε καλεσμένους στην εκπομπή που παιδιά σε νεαρές ηλικίες τα οποία παρακολουθούσαν τώρα, την αγωγή του. Οι γονείς της κοπέλας με καρκίνο μόνο τελικό στάδιο. Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για δύο παιδιά 13 και 17 ετών. Σε τελικό στάδιο. Ακριβώς και σε τελικό στάδιο. Και σε τελικό στάδιο να ήταν. Αυτός με ποιο δικαίωμα επέμβαινε? Τι ήταν, είναι γιατρός? Αυτός νομίζει ακόμα ο άνθρωπος ότι είναι γιατρός. Καταρχήν να πούμε ότι κρύβεται το πρόσωπό του, γιατί πέρασαν οι 6 μήνες που δίνεται στη δημοσιότητα. Λέει και κάτι χειρότερο. Δεν μιλάτε, λέει, για αυτούς που έγιναν καλά. Από τα γιατροσόφια του. Και έγιναν καλά. Αμετανόητος ο άνθρωπος. Θεωρεί δηλαδή ότι κάποιοι έγιναν και καλά, ότι γιατρεύτηκαν από τον καρκίνο. Και έχει και δεύτερη ποινική δίωξη. Το είπαμε και την Παρασκευή. Απολογείται και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά τα οποία έχουν βρεθεί. Τους μαδούσε τους ανθρώπους. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι είχε διάθεση να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Βλέπετε ότι τον τραβούσαν οι αστυνομικοί και εκείνος μιλούσε και έλεγε
όσα προλάβαινε να πει. Πάντως, αλλά ένας άνθρωπος, ήθελε να ακουστεί αυτό που είπε. Ένας άνθρωπος δεν βγήκε να πει ότι έγινε καλά από τον ψευτογιατρό. Για να το απαντήσουμε κιόλας. Μιλάμε έτσι. Για 12 ανθρωποκτονίες καρκινοπαθών και 14 απόπειρες. Μπράβο. Τα νούμερα, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Τι άλλο να πούμε τώρα. Τι να πούμε ότι διεκόπη, γιατί η αίθουσα ήταν μικρή για αύριο. Εκεί θα είμαστε, θα τα παρακολουθήσουμε, αλλά πραγματικά είπαμε και στη σύσκεψη να δείξουμε αυτή του έτσι την δήλωση, γιατί είναι σημαντική, μιας και πήρε διακοπή, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο και θα την παρακολουθήσουμε και αυτή την υπόθεση. Σε λίγο θα έρθουμε στο θέμα εδώ με τα νεκροταφεία, στο θέμα του Λιγνάδη, αλλά θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί η Μέρη Τζόρα συνάντησε τον παιδικό φίλο του Μητροκτόνου στο Αγρίνιο. Πώς αυτά τα δύο παιδιά συναντήθηκαν στη ζωή τους και πώς ο ένας βίωνε τη φιλία του με τον άλλον. Είχε πρόθεση αυτό το παιδί από μικρό να σκοτώσει τη μητέρα του? Είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη γιαγιά του? Για να ακούσουμε τι λέει. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος που σκότωσε τη μητέρα του τα ξημερώματα της 3ης 30 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο. Ο 35χρονος φέρεται να μην χρησιμοποίησε για την πράξη του κάποιο αντικείμενο παρά μόνο τα χέρια του, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως ο θάνατος της άτυχης γυναίκας οφείλεται σε κακό συσκεφαλής και αφιένα. Ο δράστης φαίνεται πως σκότωσε τη μητέρα του χτυπώντας την βία και με οργή στο πάτωμα και στα έπιπλα του σπιτιού, μέχρι που η 54χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σπίτι αντίκρισαν ένα φρικτό σκηνικό, με τον χώρο να είναι γεμάτος αίματα. Ο 35χρονος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί για ληστεία που σημειώθηκε το 2012, για βιασμό το 2013, ενώ έχει εγκλειστεί 4 φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας. Πριν από λίγες ημέρες είχε αφαιθεί ελεύθερος από την ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού, όπου αναμένεται να επιστρέψει μετά το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο παιδικός φίλος του 35χρονου ανέφερε πως ο ίδιος από μικρός φαίνεται πως είχε πολλά προβλήματα. Ήμασταν από πολύ μικρή παρέα. Η μητέρα μου με τη μητέρα του, φίλες, δραστήριο παιδί. Από πολύ μικρός. Σκαρφαλώναμε, παίζαμε, χτυπάγαμε. Απομονώθηκε, ξέφυγε. Δεν έλεγε πράγματα, κλείστηκε στον εαυτό του, σκεφτόταν πάρα πολλά πράγματα, κατηγορούσε τη μάνα του πολύ για τον πατέρα του. Ο πατέρας του πού ήταν? Ο πατέρας του ήταν φυλακή. Η γιαγιά του και ο παππούς του ήταν η κολόνα του σπιτιού. Η γιαγιά του αγάπαγε πολύ του Γιάννη. Είχε και μια αδερφή την Άρτεμη, ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, που για να το σώσουνε το διώξανε από το σπίτι και πήγε στην Αθήνα. Το 13 είχαμε μια κουβέντα. Μου είχε ανοιχτεί και μου είχε πει πολλά πράγματα. Και μου κατηγορούσε πολύ τη μάνα του. Ο Γιάννης είχε 10 χρόνια τότε να κάνει μπάνιο. 10 χρόνια να κάνει μπάνιο. Ήτανε τελείως σε άθλια κατάσταση. Πιστεύω ότι δεν έπρεπε να βγει. Δεν έπρεπε να τον αφήσει η πολιτεία. Έπρεπε να φροντίσει αυτοί οι άνθρωποι να μην βγαίνουν από τις φυλακές. Εγώ πιστεύω ότι 3 μέρες που έκατσε στην Αθήνα που του έρθε εδώ. Εγώ πιστεύω ότι το έχει σιγδάσει. Δεν πιστεύω ότι ήταν λόγω απώλειας φαρμάκου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν προβλεπτημένο όλο το θέμα. Ειδικά σε κάποια φάση μου είχε εξμυστηρευτεί εμένα το 13 ότι θα κάνει κακό. Και προσπαθούσα να τον αποτρέψω. Ο κατηγορουμένος στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε πως δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό και πως βρισκόταν σε πλήρη σύγχυση όταν προέβη σε αυτή την πράξη. Πάσχει από μια σοβαρή νόσο, η οποία νόσο αυτή του έχει δημιουργήσει και προκαλέσει ψυχική διαταραχή, μόνιμη διατάραξη της συνειδήσεως. Δεν έχει καμία μα καμία εικόνα του τι έχει συμβεί. Η απολογία του ήταν ακατάληπτες φράσεις χωρίς συνέχεια, χωρίς ιρμό. Η οικογένεια θέλει αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει όσο είναι δυνατόν σε απόλυτη φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μέρη Τζόρα για αυτή την συνέντευξη που μας παραχώρησε, που έδωσε σε εμάς δηλαδή. Να πω το εξής, ότι έχουμε τη 15η γυναικοκτονία σήμερα στη Λακωνία. Ο Κώστας Γκελντής είναι στο δρόμο, γιατί συνέβη έτσι την τελευταία στιγμή και τρέχουμε εκεί για να σας δώσουμε το ρεπορτάζ. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Θοδωρόπουλος είναι ήδη εδώ για να συζητήσουμε για το θέμα των νεκροταφείων. Ο κύριος Βλάχος θα είναι σε απευθεία σύνδεση. Αλλά θέλω να βάλουμε στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή τα δικά μας ερωτήματα σε σχέση με το
παράνομο νεκροταφείο. Θέλω να δουν το σχετικό ρεπορτάζ και κάπως έτσι να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί για μένα είναι το σημαντικό να καταλάβουμε τι παίζεται. Διότι σήμερα στις αποκαλύψεις που θα κάνουμε συμβαίνει το εξής. Μας μιλά ένα από τα παιδιά του και λέει, ρίχνει τα βέλη στα γραφεία τελετών ή στο γραφείο τελετών, το αφήνω να εννοηθεί. Επίσης, μιλά ένας άνθρωπος που έθαψε το παιδί του και λέει συγκεκριμένα κατηγορώ για το γραφείο τελετών. Και μετά μας μιλά μια γυναίκα που έμενε μέσα, το αποκαλεί κοινόβιο, για την κατάσταση που επικρατούσε. Όλα αυτά στη σημερινή έρευνα της εκπομπής. Όπου κι αν έχω πάει, με ρωτούν γι' αυτό. Τα ερωτήματα παρακαλώ. Η έρευνα της εκπομπής μας σχετικά με τις καταγγελίες για ύπαρξη παράνομου κημητηρίου στην περιοχή των Καλυβίων Θωρικού σε αυλή σπιτιού ιερέα του παλαιού ημερολογίου γεννά πολλά ερωτηματικά. Είναι ιδιωτικός χώρος, είναι η οικία του ιερέα και της πολύτεκνης οικογένειάς του, είναι μοναστήρι με την επωνυμία Ιερά Μονή Γοργοϋπίκοου, είναι μετόχη, είναι κημητήριο νόμιμο ή παράνομο. Ποιος και με ποιον τρόπο εκδίδει τις άδειες ταφής ενηλίκων και βρεφών για αυτόν τον χώρο? Ποια διαδικασία ακολουθείτε για την ταφή, γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας? Ακολουθείτε η νόμιμη διαδικασία ταφής από το γραφείο τελετών? Εφόσον το μωρό είναι αβάπτιστο, δεν μπορεί να γίνει νεκρόσιμος ακολουθία. Πραγματοποιείται όμως τελετή δέησης, μια ειδική δηλαδή τελετουργία που με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία δείχνει την αγάπη της. Έχουν γίνει αυτές οι δέησεις στις περιπτώσεις ταφής των δεκάδων μωρών σε αυτό το χώρο στα Καλύβια Θωρικού? Τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημόσια υγεία? Υπάρχει εξαπάτηση των γονιών? Και αν ναι, ποιοι εμπλέκονται? Γνώριζαν οι αρμόδιες αρχές της περιοχής το χώρο αυτό και την ύπαρξη δεκάδων τάφων μέσα σε αυτό? Αν ναι, γιατί δεν φρόντισαν να σταματήσουν άμεσα οι ταφές? Υπάρχει διακίνηση χρημάτων και ποιοι υποφελούνταν από αυτό το οικονομικό αλυσβερίσι? Ποιος είναι ο άνθρωπος που έθαβε τα μωρά? Εργάζεται και στο δημοτικό κημητήριο της περιοχής? Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Γίνεται χαμό. Τσακωνόμαστε μεταξύ μας στις διαφημίσεις. Έπρεπε να βγαίνω live στο Facebook να μας ακούτε τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, με τον Καλιακμάνη ευτυχώς τσακωνόμαστε στις διαφημίσεις. Ελπίζω στο πλατό να μην τσακωθούμε τώρα σε λίγο. Ο κύριος Βλάχος είναι στην παρέα μας για το θέμα Λιγνάδη. Κύριε Βλάχο, καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Πέτρο, ο λόγος σε σένα. Καταρχάς, πρέπει να πούμε, κύριε Βλάχο, ότι έχουμε πλέον το επίσημο βούλευμα, το οποίο ουσιαστικά δικαιώνει και τους εντολείς σας, αλλά και όλους τους μηνυτές, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης παραπέμπεται για 4 βιασμούς, για το αδίκημα του βιασμού κατά εξακολούθηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Πώς αισθάνονται οι εντολείς σας μετά από αυτή την εξέλιξη, γιατί είναι προφανές ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και η δίκη? Ναι, καταρχάς σας πω ότι έχουμε το βούλευμα, το οποίο για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας, σημαίνει ότι μετά από την πρώτη βάσανο στο επίπεδο της δικαιοσύνης εκρίθη ότι υπάρχουν επαρκείς του τέστην σοβαρές ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορείται ο κ. Λιγνάδης και αποφασίστη η παραπομπή του στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Είναι ένα μεικτό δικαστήριο από ενόρκους και τακτικούς δικαστές, το οποίο θα δικάσει την ουσία της υπόθεσης. Η εντολή μου είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη, διότι αμφισβητήθηκε σε πολύ άσχημο, θα έλεγα, εν μέρη βαθμό η αξιοπιστία τους, η οποία όμως ήδη έχει υποστεί μια πρώτη δικαστική βάσανο και έχει κριθεί ότι αυτά τα οποία έχουν καταγγείλει είναι υποστατά και βάσιμα. Τώρα, αν θα επαληθευθούν όλα αυτά στο ακροατήριο, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, η οποία θα αποτελέσει και την τελική δικαίωση. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση ήταν ότι όντως από τα στοιχεία που συνέλεξε η ανάκριση επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες των μηνυτών, τους οποίους εκπροσωπώ, και η πορεία βέβαια είναι η δικαιοσύνη, το ακροατήριο, το οποίο θα λάβει χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι πρέπει να το 12μηνο ολοκληρώνεται στις 20 Δευτέρου, η μέρα κατά την οποία συνελήφθη και φυλακίστηκε ο κατηγορούμενος. Έχουμε και τη δυνατότητα της παράτασης μέχρι το ανώτατο
όριο του 18 μήνου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Άρα με το νέο έτος πρέπει να μπει σε μια διαδικασία όλο αυτό, προκειμένου να πάρθει και απόφαση, να γίνουν οι δικάσιμοι, γιατί δεν δικάζεις μια μέρα και ολοκληρώνεται και έχεις μια απόφαση, έχει μια διαδικασία. Και πολλές φορές οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν μπορούν να είναι σε όλες τις δικασίμους, οπότε παίρνει και μια μετακύληση όλο αυτό. Κοιτάξτε, Καρίν, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για 4 πράξεις, 4 εγκλήματα βιασμού κατά σειροήν. Οπότε και ο αριθμός των μαρτύρων και τα αποδεικτικά στοιχεία και εν πάση περιπτώσει όλη η διαδικασία θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να ολοκληρωθεί. Όπως και να έχει, η πρόβλεψή μου είναι ότι, και η πληροφορία μου είναι ότι ήδη έχει σταλεί το βούλευμα για να προσδιοριστεί δικάσιμος και να δοθούν οι κλήσεις. Θεωρώ ότι κάπου στην αρχή της χρονιάς θα έχουν επιδοθεί και οι κλήσεις. Κύριε Βλάχο, επειδή αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και επειδή από την πλευρά του κύριου Λιγνάδη, την οποία οφείλουμε και εμείς να μεταφέρουμε για λόγους δεοντολογίας, έχουν ακουστεί πάρα πολλά και μέσω του κύριου Κούγια. Παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τον μήνυσαν ήταν ψευδομάρτυρες, ήταν ψευδομηνυτές και μάλιστα εστίαζε στο εξής απλό γεγονός, ότι δεν θυμόντουσαν τον ακριβή χρόνο που φέρεται να είχαν γίνει οι βιασμοί, σεξουαλικές κακοποίησεις. Το βούλευμα τι απαντά επ' αυτού, τι απαντά στις αιτιάσεις του κύριου Λιγνάδη? Το βούλευμα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις αιτιάσεις κατά της κατηγορίας που εκφράστηκαν μέσω της υπεράσπισης και απαντά σε αυτά. Έχει ένα ολόκληρο σκεπτικό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο χρόνος να το αναλύσουμε. Λέγει όμως εν κατακλείδη ότι το να υπάρχουν στα θύματα αμφιβολίες ως προς τον ακριβέστατο προσδιορισμό της ημερομηνίας, αυτό είναι λογικό, είναι η φύση των υποθέσεων αυτών οι οποίες εμπεριέχουν τέτοιες καταρχήν ασάφειες, οι οποίες όμως προσδιοριστήκαν και οι χρόνοι και τα περιστατικά από τις μαρτυρίες των μαρτύρων, τουλάχιστον αυτών των οποίων εμείς προσκομίσαμε και οι οποίοι εξεταστήκαν. Και πρέπει να σας πω ότι η εξέταση, η σύντομη, η άμεση εξέταση μαρτύρων που προτείναμε εμείς με την κατάθεση της μήνυσής μας ήταν και ο αποφασιστικός παράγοντας που οδήγησε στη σύλληψη του κ. Λιγνάδη. Διότι αυτά ήδη από τότε τα στοιχεία επαληθευθήκαν. Λιδωρήθηκαν όμως οι άνθρωποι που υπέστησαν το βιασμό, αυτό... όπως το ανέφεραν κάθε φορά, τόσο και ο τελευταίος μάρτυρας που ουσιαστικά μέσα από τη δική μας εκπομπή και τη Ρία Τσοχαντάρη έκανε έτσι την κατάθεση ψυχής, ότι δήθεν μου είναι χρήστης, ότι δεν είναι μάρτυρας της προκοπής, να τα λέω έτσι λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, ο άλλος δεν δήλωσε σωστή ημερομηνία κτλ. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια δεν είναι ούτε πρωτόγνωρο. Οίκιστε τέτοιου είδους υποθέσεις, όμως εν προκειμένου που έχουμε και με ανηλίκους από τη μία, από την άλλη ένα προβεβλημένο πρόσωπο με σοβαρά αξιώματα και στην εκπαιδευτική και στην καλλιτεχνική ζωή. Έχουμε λοιπόν συνθήκες τις οποίες δεν επιτρέπουν αυτού του είδους την απαξίωση των μαρτύρων και μάλιστα με σφοδρότατη επίθεση, η οποία αφορά όχι μόνο την αξιοπιστία τους, αλλά ακόμα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής τους. Αυτό από τη μια, από την άλλη μια επίσης φοδρότατη επίθεση κατά της ανάκρισης και κατά της δικαστικής λειτουργού η οποία διεύθυνε την ανάκριση, μια αμφισβήτηση του κύρους της και της νομιμότητας των ενεργειών της. Βεβαίως η απάντηση είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Όλες οι αιτιάσεις της υπεράσπισης έχουν ήδη κριθεί. Ήδη με βουλεύματα έχει αποφασιστεί ότι η διαδικασία μέχρι στιγμής ήταν απολύτως νόμιμη. Από εκεί και πέρα, η ηθική απαξίωση των θυμάτων νομίζω ότι δεν προσφέρει ούτε στην αλήθεια, ούτε όμως και στην κατ' εμέ σωστή υπεράσπιση. Ό,τι θέλεις, Δημήτρη, αν θέλεις, απλώς θέλω ένα τελευταίο από μένα ερώτημα. Το χαρακτηριστικότερο σημείο του βουλεύματος ποιο είναι? Αυτό δηλαδή που για σας δικαιώνει τους εντολείς σας. Για μένα προσωπικά, αλλά και για την εντολή την οποία εκπροσωπώ, κυρία Κουτσελίνη, το χαρακτηριστικότερο είναι το σκεπτικό με το οποίο παρατάθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς οι δικαστικοί λειτουργοί εισέδησαν στη δικογραφία, αλλά και στην προσωπικότητα του κατηγορουμένου, έτσι όπως αυτή διαφάνηκε, όχι μόνο μέσα από την ανακριτική διαδικασία, αλλά και από στοιχεία τα οποία προκύψανε και από το παρελθόν του. Και έτσι το βούλευμα για να αποφασίσει ότι είναι μια επικίνδυνη προσωπικότητα, ένας δράστης ο οποίος αν αφαιθεί ελεύθερος υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επαναλάβει τις ίδιες πράξεις, χρησιμοποίησε σκέψεις
οι οποίες είναι πολύ ενδεικτικές. Μίλησε για βαθιά αντικοινωνικότητα, μίλησε για το modus operandi, δηλαδή την μέθοδο την οποία ακολουθούσε και για να επιλέξει αλλά και να δελεάσει και τελικώς να κακοποιήσει τα θύματά του. Μίλησε για την ισχυρή οικονομική και κοινωνική θέση την οποία εκμεταλλεύτηκε, τις υποσχέσεις που έδωσε, το δέλεαρ το οποίο πρόσφερε στα ανήλικα θύματά του προκειμένου να τα καταστήσει η υποχειριά του, και όλα αυτά τα συμπυκνώνει το βούλευμα στην κρίση ότι εάν αφαιθεί ελεύθερος υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επαναλάβει τα ίδια αδικήματα, εγκλήματα. Κύριε Βλάχο, αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Η πλευρά του κυρίου Λιγνάδη είχε πει λίγες εβδομάδες πριν ότι θα κινηθεί εναντίον των καταγγελόντων. Μάλιστα θα ασκήσει και μηνύσεις, έτσι, όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους. Τις έχει κάνει αυτές? Έχουν ήδη κάνει. Έχουν γίνει, έτσι. Ναι, ναι. Οι μηνύσεις έχουν ήδη κατατεθεί. Βεβαίως δεν μπορούν να εκδικαστούν εάν δεν ανεμετακλήτως κριθεί η κυρία υπόθεση. Άρα αυτές θα εκκρεμούν έως ότου. Πάντως το πιο σημαντικό για μένα, κύριε Βλάχο, Ζήνα, Δημήτρη, Άρια και κύριε Καλιακμάν, είναι το εξής. Ακούμε πάρα πολλές φορές και για άλλες υποθέσεις. Εγώ βγάζω από τη μέση την υπόθεση Λιγνάδη, τον ισχυρισμό. Τον υπερασπιστικό ισχυρισμό διαφόρων προσώπων που λένε πώς είναι ποτέ δυνατόν κάποιος να βιάζεται και το θύμα να μένει μαζί με το θήτη. Το συγκεκριμένο βούλευμα, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί απαντά στο εξής ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα και λέει για συγκεκριμένες περιπτώσεις που τα θύματα έμεναν μαζί με το Λιγνάδη, ότι έμεναν ουσιαστικά γιατί τους είχε ασκήσει τόσο μεγάλη επιρροή και οικονομική επιρροή και κοινωνική επιρροή και πλήση εγκεφάλου, ώστε δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν γιατί φοβόντουσαν. Απαντούν οι δικαστές. Πέτρο, ότι το θέμα της εξουσίας είναι αφροδισιακό μερικές φορές και συνάμα και αν θέλεις φοβιστικό για τους ανθρώπους. Είναι και το ζήτημα παρέα με το δυνάστη. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διορθώσω. Ή τη θύματος πολλές φορές. Με το δυνάστη είναι, είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι το ζήτημα της χειραγώγησης. Θα μου επιτρέψετε να διορθώσω τη λέξη. Με συγχωρείτε. Βεβαίως, εσάς. Επειδή δεν έχω οπτική επαφή γι' αυτό, ναι, ναι, ναι. Και θα μου επιτρέψετε να διορθώσω τη λέξη αφροδισιακό. Αυτή είναι μια έκφραση η οποία αφορά την ποιότητα της ερωτικής σεξουαλικής επαφής, η οποία αφορά και το κίνητρο, όχι όμως τις συνθήκες κάτω τις οποίες ενεργείται η πράξη. Εδώ μιλάμε, αφροδισιακό σημαίνει ότι υπάρχει συνένεση. Δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο του βιασμού. Μιλάμε για το θέμα της εξουσίας, όπως με ακούσατε πριν. Αυτό είναι δελεαστικό και η εξουσία. Έτσι. Πρέπει να δούμε και το έγκλημα του βιασμού κάτω από τις μοντέρνες πλέον σύγχρονες αντιλήψεις που έχουμε. Δεν είναι αυτό. Πλέον ότι με άσκηση υπέρτατης βίας καθυποτάσσεται το θύμα. Έτσι. Εδώ έχουμε διάφορους τρόπους οι οποίοι ξεπερνούν την ελεύθερη επιλογή του θύματος. Είναι το αυτό είναι το θέμα. Είναι το πολύπλοκο ζήτημα της χειραγώγησης, το οποίο πλέον αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο σε αυτού του είδους τα εγκλήματα. Χειραγώγηση και εκμετάλλευση ανάγκης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο ανήλικος... Ναι, ναι. Ναι, κύριε. Ναι, λέω, μια τελευταία. Ο ανήλικος, ο οποίος δεν έχει που να μείνει και αναγκάζεται να προσφύγει στην προσφορά μια στέγης, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και αντικείμενο σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που λέτε, εκμετάλλευση ανάγκης. Η εκμετάλλευση της αδυναμίας. Όπως και να μεταφράζεται αυτό. Αυτό που λέτε ακριβώς. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε για το κομμάτι του βιασμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μιλάμε για τις σχέσεις εξουσίας σε όλα τα άλλα επίπεδα, όχι στο βιασμό, αλλά πώς λειτουργεί πολλές φορές στους ανθρώπους, αν κάποιος είναι ανώτερος, πώς νιώθει ο άλλος και πώς καμιά φορά ευνουχίζεται από τους άλλους. Ζήνα, αν μου επιτρέπεις, σε όλα τα εγκλήματα, όχι μόνο στον βιασμό, υπάρχει μια περίεργη σχέση πολλές φορές μεταξύ θύματος και θήτη, που θέλει μεγάλη ανάλυση. Ναι, και γι' αυτό το λέω, αλλά πολλές φορές έχουμε δει, ας πούμε, ανώτατους και στο δικό μας επάγγελμα να εξουσιάζουν νεαρές κοπέλες και αγόρια που έρχονται να ζητήσουν μια εργασία, έτσι, γιατί φιλοδοξούν. Είναι, με αυτή την έννοια, έτσι, όχι στο κομμάτι του βιασμού, αλλά λέμε ότι η εξουσία πολλές φορές λειτουργεί σαν να μην τον βλέπεις, δηλαδή τον άλλο. Δηλαδή βλέπεις ότι κάποιος είναι 70 ετών και υποτίθεται ότι τον ερωτεύεται μια 24χρονη. Είναι σαν να μην βλέπεις την ηλικία. Η εξουσία είναι αφροδισιακό, το λένε οι επιστήμονες αυτό, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι. Το ερωτεύεται εντός εισαγωγικών. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, τον βιασμό. Όχι, μα το ξεκαθαρίσαμε. Αφροδισία. Μένα ξέρεις τι με ενοχλεί, Γιώργο. Αυτό το όριο, βέβαια. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Βγαίνει όλος ο κόσμος και λέει γιατί δεν τα κατήγγειλαν τα θύματα από την πρώτη στιγμή, γιατί και κατηγορούμε τα θύματα. Εδώ πέρα ολόκληρο Weinstein στην Αμερική,
που ο άνθρωπος κατηγορείται για βιασμού celebrities, δηλαδή γυναικών οι οποίες έχουν απίστευτη δύναμη και εξουσία και οι γυναίκες αυτές δεν μπορούσαν για αρκετά χρόνια να τον καταγγείλουν. Και, είναι κάτι και τώρα καθόμαστε και λέμε για τα αφαιρόμενα θύματα του Λιγνάδη ή του κάθε Λιγνάδη, γιατί δεν τον κατήγγειλαν την πρώτη στιγμή ή γιατί κάνανε λάθος στις ημερομηνίες. Πρέπει να τον καταγγείλουν τα θύματα, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο από την πρώτη στιγμή. Αυτό πρέπει να πούμε. Αν η τηλεόραση κάποτε τολμήσει να την κάνει την κουβέντα όπως πρέπει. Για η ελληνική τηλεόραση. Θα ακουστούν. Ναι, θα την κάνουν όμως δεν έχει αλήθεια. Εντάξει, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα. Το θέμα είναι όταν τα λες, να έχεις και τον άνθρωπο απέναντί σου. Δεν μιλάμε για αυτό το κομμάτι που φύγεται από αυτά τα πλάνα για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα και πάρουν ένα απόσπασμα και το κάνω. Δεν μιλάμε για αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή, το ξεπερνάμε. Ο βιασμός είναι καταδικαστέως, είναι τελεία και παύλα. Αλλά πώς ένας άνθρωπος που έχει εξουσία και έχει στην αγκαλιά του ένα νεαρό κορίτσι ή ένα νεαρό αγόρι. Και πώς ουσιαστικά αυτό το κορίτσι παίρνει τα πάνω του, χτυπάει τους πάντες, η ζωή συνεχίζεται και μετά άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους κτλ. Μιλάς για κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Όχι, όχι. Λέω γενικότερα. Γιατί κάτι, κάτι, μυαλό, γιατί κάτι μου πέρασε από το μυαλό, ρε παιδί μου, μια μίγα. Η διαδρομή μου σε αυτή τη δουλειά είναι τεράστια. Ναι. Αν κάποια στιγμή άνθρωποι κάτσουν και μιλήσουν με αλήθειες, διότι εγώ έχω συναντήσει και έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια, κάθομαι σε γραφείο, να μπαίνει νεαρή κοπέλα μέσα και να προκαλεί τον ανώτερο όλων με τέτοιο τρόπο που λες, μα τον θέλει τρελά. Το καταλαβαίνεις πώς το λέω? Πώς δεν το καταλαβαίνω? Θέλει τρελά τον άνθρωπο που έκανε αυτό το φλερτ ή θέλει τρελά την εξουσία σε αυτό που συζητάμε? Όταν λοιπόν λες είμαι εκεί και εγώ ας πούμε κάνω υπομονή και τα κάνω όλα όπως τα θέλει το αφεντικό, τότε και αυτό είναι κάτι. Κάτι είναι. Δείχνει κάτι ότι εσύ είσαι πυθύνια. Έχει πολύ μεγάλη κουβέντα, γι' αυτό λέω. Αντέχει η ελληνική τηλεόραση? Όχι, δεν αντέχει, γιατί μισή θα πάνε σπίτι. Έθεσε όμω το κομμάτι τη πρώτη. Και κάνουν κουβέντε. Δεν αντέξει, Ζήνα. Και κάνουν αφιερώματα να κάνουν κουβέντε με αλήθειε σε όλα τα επαγγέλματα. Μισή θα πάνε σπίτι του αν κάνουν αυτή την κουβέντα. Απέναντι όμω και να τα λες. Έθεσε όμω το κομμάτι τη πρόκληση, που αυτό έχει να κάνει και με την επιλογή πολλέ φορέ. Όχι απαραίτητα. Όταν εσύ, ας πούμε, Άρια Καλύβα, είσαι σε ένα χώρο και σου λέει το τάδε αφεντικό, να ξέρεις, λοξοκοιτάει, του αρέσουν τα γλυκά κορίτσια. Άρα εσύ πας εκεί με αυτή την πρόθεση στο μυαλό σου, δηλαδή ότι το αφεντικό θέλει αυτό για να σε διαλέξει. Θα εκμεταλλευτείς την αδυναμία του λουνού, την αρρώστια του λουνού. Μετά εσύ γιατί πας εκεί? Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνεις. Το εισπάει στο άλλο στρατόπεδο. Εισπάει. Δηλαδή ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες το επιδιώκουν ή και άντρες ενδεχομένως που επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Είναι η επιλογή. Έχει να κάνει με την επιλογή. Αυτό λέμε. Άρα πας με αυτό στο μυαλό σου. Για να κατακτήσεις αυτό. Όταν κατακτάς και φτάνεις στην κορυφή, μετά κάποια στιγμή γυρνάς πίσω και λες, οπ, εκείνος τότε με πόνεσε. Δεν το ήθελα. Είναι και αυτά μέσα. Εξαρτάται βέβαια ποιος έχει προκαλέσει ποιον σε πολλές περιπτώσεις. Πέτρο, οι αλήθειες πολλές φορές είναι σκληρές. Για όλα τα επίπεδα. Και αλίμονο και στα κορίτσια εκείνα που δέχονται αυτούς τους συμβιβασμούς. Και στα αγόρια εκείνα. Πόσα χρόνια ήσουν διευθύντρια εσύ, Καναγκιά? Πάρα πολλά. Α, τι έχουν δει τα μάτια 25... σου? Πάρα πολλά, Πέτρο μου. Άρα, τι? Γι' αυτό πολλές φορές λέω, έλα απέναντι στον άνθρωπο, σε μένα, σε εκείνον. Ποιος μιλάει για όλα αυτά όμως? Κανένας δεν μιλάει. Εκεί είναι το ζήτημα. Ξέρεις τώρα. Γιατί δεν υπάρχει ο νόμος της σιωπής. Έτσι, μπράβο. Σε εκεί όλα πρέπει αυτά να καταλήξουμε. Και να συμβουλέψουμε να μιλάνε. Αλλά λέμε λοιπόν, γυρνάμε πίσω και προς Θεού. Δεν μιλάμε για βιασμούς, για τέτοια. Προς Θεού να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Μιλάμε για αλήθειες σε όλους τους χώρους. Είδατε στο μπάσκετ? Πώς δεν είδαμε? Με το ανώτατο στέλεχος. Πόσες αποκαλύψεις έχει κάνει η εκπομπή όλο αυτό το διάστημα? Όλες. Όλες. Είπαμε, δεν λέμε αυτό ή αυτό το αφήνουμε στην άκρη? Όχι, όχι. Υπάρχουν στιγμές όμως που κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα πεις. Που ξέρεις γιατί δεν μπορείς να τα πεις? Γιατί δεν είναι όλη η αλήθεια. Είναι μισή. Και η μισή αλήθεια δεν είναι ποτέ αλήθεια. Εγώ πάντως συμφωνίζω, τα είπες όλα. Εγώ συμφωνώ με αυτό το που λες. Νομίζω τα είπες όλα. Εντάξει. Ήσουν σαφέστατη. Η μισή αλήθεια δεν είναι ποτέ
Αλήθεια. Απλά έχω κουραστεί και εγώ να ακούω το επιχείρημα, γιατί δεν το κατήγγειλε η μία τότε ή ο άλλος τότε και το κατήγγειλαν 5 χρόνια μετά. Υπάρχουν λόγοι που δεν τα καταγγέλνουν. Προφανώς. Θα μας δώσουν και λογαριασμό πότε θα το κάνουμε. Οι λόγοι είναι προφανείς. Έτσι, μπράβο. Να το πούμε. Και αυτό αποτελεί. Αλλιώς άλλη δύναμη είχε η Ζήνα στα 22. Έτσι, μπράβο. Και άλλα στα 52. Καμία όποτε σχέση. Αισθάνεται έτοιμο να μιλήσει για αυτή. Και αυτή η σιωπή Ζήνα αποτελεί και όπλο στα χέρια τη άλλη πλευρά για να μειώσει την αξιοπιστία των μαρτύρων. Έτσι είναι. Και των θυμάτων. Έτσι είναι. Λέει γιατί το θυμήθηκε κάποια στιγμή. Γιατί το θυμήθηκε. Έτσι ήθελε και το θυμήθηκε. Τώρα μπόρεσε. Γιατί τώρα είναι έτοιμη. Τώρα νιώθει έτσι. Είναι πολλά περισσότερα που σε αυτή τη ζώνη δεν μπορεί να πει και θα είναι πάλι μισή αλήθεια. Ολόκληρη η αλήθεια έχει όλες τις πλευρές. Να πάρουμε τότε μια μεταμεσονύκτη εκπομπή για να λένε όλες τις αλήθειες. Το καταλαβαίνεις πώς το λέω, Άρια. Το κατάλαβαν και οι τηλεθεατές. Μην με βάζετε μας. Στη σέντρα. Καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές πολύ εύκολα όλοι, αυτό όλοι. Που λέω. Εδώ μου στέλνουν χα-χα-χα. Αν φτάσω μέχρι ένα σημείο, έχω φτάσει στη μισή αλήθεια. Ολόκληρη η αλήθεια έχει άπλα και μεγάλη κουβέντα. Ποιος τι. Ποια ερωτήματα σε έβαζα στη σχολή δημοσιογραφίας να απαντάς. Εδώ τώρα μου στέλνε μηνύματα για αυτό το οποίο είπες εσύ πριν, πώς, γιατί κατάλαβε ο κόσμος. Πώς, πού, πότε και γιατί. Γιατί, βέβαια. Αυτά. Ναι. Το καταλάβαμε όλοι. Το κατάλαβε και ο κόσμος. Μου στέλνε μηνύματα. Χα, χα, χα μου στέλνουν. Το χα, 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 εγώ δεν έχω πει για τίποτα συγκεκριμένο. Καλά. Λοιπόν, τώρα και σε όλους τους χώρους. Ακόμη και σε μια καφετέρια που κάποια νέα βέβαια. Κοπέλα πάει να δουλέψει. Ακόμα και στους χώρους της δικαιοσύνης έχω να σου πω και εγώ. Και θεωρεί το αφεντικό, ο άνθρωπος που πάει να πιει το ποτό του, ότι επειδή κάθεται αυτή η κοπέλα πίσω από το μπαρ, τα θέλει. Πολύ σωστά το λες. Εντάξει. Εξαιρετικά το λες. Και μπράβο σου, γιατί για αυτά τα κορίτσια κανείς δεν μιλά. Μπράβο σου. Έτσι. Εντάξει, μπράβο. Για να μην τα μπερδεύουμε όλα. Το γεγονός ότι εγώ υπήρξα πίσω από μια μπάρα δεν σημαίνει ότι είμαι πίσω από αυτή την μπάρα, γιατί θέλω να ανοίξω απαραίτητα και την αγκαλιά μου σε όποιον έρθει εκείνη την ώρα και μου δώσει ένα φιλοδόρημα 5 και 10 ευρώ. Είναι ανάγκη της επιβίωσης που κάποιοι εκμεταλλεύονται. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, όπως και η γυναίκα πίσω από τον μπαρ που το θέλει αυτό. Όμως το θέμα είναι το αφεντικό όταν διαλέγει αυτόν τον άνθρωπο πίσω, να διαλέγει με κριτήρια, γιατί τι σημαίνει ότι είμαι όμορφος και είμαι πίσω από τον μπαρ. Μια κοπέλα που δεν είναι τόσο όμορφη και έχει άλλα στάνταρ δεν μπορεί να είναι πίσω από τον μπαρ. Δεν ξέρει να έχει ευγένεια. Δεν ξέρει να σερβίρει όμορφα το ποτό της. Τι έχει που δεν είναι καλό. Το αφεντικό μπορεί να διαλέγει το υποψήφιο θύμα όμως. Α, είδες ότι η κουβέντα έτσι. Τώρα την πάμε στη σωστή αλήθεια. Τα σεξιστικά κριτήρια. Σεξιστικά κριτήρια. Σωστό, σωστό, αυτό κάνει. Το βλέπετε όμως ότι τώρα η κουβέντα απλώνεται και ανοίγει. Να εκρήγνησε πιο συχνά, Ζήνα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μου δώσε την αφορμή για το χαρακτηρισμό που είπε πριν ο κύριος Βλάχος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά κάναμε μια ωραία κουβέντα. Λοιπόν, θα μπει σιγά σιγά ο κύριος Θεοδωρόπουλος μέσα, αφού πρώτα δούμε και ακούσουμε αυτή τη γυναίκα που έζησε για 8 χρόνια εκεί σε αυτή την μονή, το νεκροταφείο, το παράνομο, ό,τι είναι. Εμείς δεν θα το χαρακτηρίσουμε. Να την ακούσουμε παρακαλώ και να μπει ο κύριος Θεοδωρόπουλος σιγά σιγά, παρακαλώ. Η πρώτη φορά που επισκεφτήκατε το χώρο πότε ήταν? Το 2013. Μου φάνηκε ένα σπίτι με εκκλησίες γύρω-γύρω. Είχα βέβαια ενημερωθεί από τον σύζυγό μου ότι εκεί που να πάμε είναι ένα πρώην μοναστήρι που το κατοικούσαν κάποιοι μοναχοί και το αφήσανε κληρονομιά στο θείο μου με τα 13 του παιδιά. Και θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά μου είχε πει ότι υπήρχε αυτός ο όρος από την Γερόντισσα, ότι για να παραμείνουν μέσα στο σπίτι μετά φάνοντα την Γερόντισσα, θα πρέπει έστω και ένα παιδί να ακολουθήσει τον μοναχικό ή τον ιερατικό βίο. Υπήρχαν δύο τάφοι ενηλίκων, μεγάλη τάφη, και από μόνη μου ρώτησα. Και μου είπαν ότι εκεί κοιμούνται η Γερόντισσα με κάποιον άλλο μοναχό. Και το ρώτησα γιατί εκεί πέρα μέσα ήταν ο χώρος ακάθαρτος, υπήρχαν δύο τάφοι σπασμένοι, τότε ήταν μικρά και τα παιδιά του παπά. Το αντιλαμβανόμουν σαν ένα κοινόβιο, έτσι εγώ το αντιληφθήκα, σαν ένα κοινόβιο που ο καθένας κάνει εκεί πέρα μέσα ό,τι του έρθει. Υπήρχαν οι τάφοι των δύο ενηλίκων όταν εγώ ακόμα πήγαινα εκεί. Διάρκεια που εγώ εξακολουθούσα να πηγαίνω, είχε γίνει εκταφή από το ένα μνήμα και είχε βάλει κι άλλο, που σημαίνει ότι μπορεί να πολλαπλασιάζονται, έκανε τις ενέργειες μόνος του προφανώς ο άνθρωπος. Έβαζε άλλους ανθρώπους.
Αναφερθήκατε σε εκταφές. Αυτή την αποθήκη που εμείς δείξαμε στην εκπομπή μας με τα οστά που είναι πεταμένα ή βρίσκονται μέσα σε λεκάνες και όλα αυτά, την είχατε δει εσείς ποτέ εκεί? Όχι, δεν την είχα δει, αλλά στην ερώτησή μου, πού μπορεί να πήγαν τελικά τα οστά αυτού του ανθρώπου εφόσον εσείς δεν ήσασταν παρόν? Μου είπαν ότι πήρε προς απάντηση το άτομο αυτό από τον ιερέα ότι φυλάσσονται σε ένα λεκανάκι. Τι άνθρωπος είναι ο ιερέας εσείς που τον γνωρίζετε? Είναι κάτι ξένο σε μένα, σύμφωνα με αυτό που ξέρω για τους ιερείς. Είτε προς τη συμπεριφορά του, είτε προς το λόγο του. Σαφώς και έχει έναν λόγο που μπορεί να καταπραίνει μια απονεμένη ψυχή. Είχε οικονομική άνεση ο ιερέας? Εφόσον έμαθα ότι οι ιερείς είναι αμυστοί και παρακολουθούν τις κάποιες λειτουργίες του, που σημαίνει ότι οι ιερείς αυτοί αμείγονται μόνο από το πλημμυρό του. Άρχισα να βλέπω μια κίνηση γενικά στο σπίτι μέσα, ιδιαίτερως άνετη οικονομικά. Ομολογώ, για έναν άνθρωπο που δεν αμείβεται. Το μόνο που πήρα σαν απάντηση από οικείο μου πρόσωπο είναι ότι υπάρχει κάποιο έσοδο στο σπίτι. Αυτό ως επίδομα για κάποιο άτομο που έχει κάποια προβλήματα γίνεται από αυτό. Ο χώρος ήταν πάντα όλα τα χρόνια έτσι? Πάντα. Πακαθαριζόταν όταν ερχόταν συγγενικό πρόσωπο της Παπαδιάς για να το καθαρίσει από επαρχία. Ήταν ένας χώρος με απέραντα σκουπίδια μόνιμος. Ένα κοινόβιο που συγκεντρώνονταν για να καπνίσουν και να πιούν, αυτά τα είδα με τα μάτια μου. Δεν θυπιζόντουσαν τα παιδιά σωστά, δεν υπήρχε καθαριότητα στα παιδιά σωστά, και όλο αυτό εμένα με ενοχλούσε. Με ενοχλούσε και πριν βαφτίσω το παιδί. Εμένα το ζητούμενό μου είναι η ασφάλεια των παιδιών. Διαπάνονται εγκλήματα ψυχικά για μένα εκεί πέρα μέσα. Πόσα μοναστήρια πήγατε και πεταγόντουσαν αρουραίοι και ποντίκια δίπλα του στάφου, παίζοντας παιδάκια. Δεν επέλεγα ποτέ να επισκεφτώ βράδυ. Ανατρίχιαζα στο πάτημα του ποδιού μου στην εξωτερική πόρτα. Νόμιζα μέχρι και τώρα ότι είναι σύμφωνοι οι άνθρωποι που τους φάγουν εκεί. Μάλιστα, κύριε Θοδωρόπουλε, καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ζήνα. Δεν θα πείτε πολλά τώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, αφού σας δείξει και ο σκηνοθέτης μας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να μιλήσουμε με αλήθειες. Εγώ να σας πω ότι μπείτε στο e-shop της Ελπίδας. Υπάρχουν πολλά και όμορφα έτσι δωράκια που μπορείτε να κάνετε τώρα στις γιορτές, στα βαφτιστήρια σας, σε όλους όσους αγαπάτε. Και κυρίως θα δείτε και το γούρι της Ελπίδας, σχεδιασμένο από την κυρία Μαριάννα Λεμού. Και επίσης εγώ για σήμερα θα σας δείξω αυτή την τσάντα, πώς λέγεται, κύριε backpack. Κουσουλέ. Backpack. Πώς? Backpack. Αυτό λοιπόν το backpack, το οποίο είναι για σας και είναι υπέροχο. Είναι όντως ωραίο πολύ. Γεια σας. Φοβάσαι το ένα, φοβάσαι το άλλο. Τότε πότε θα ζήσεις? Μέσα σε Λίμωβιτς. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Γίνεται χαμός σήμερα πραγματικά στις διαφημίσεις. Εδώ κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρόπουλε, εκπροσωπείτε πια τον ιερέα που είναι σε παύση. Ακούσατε πριν τη γυναίκα που είναι και νονά του ενός από τα παιδιά, ζούσε στο κοινόβιο. Τώρα, θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, τι λέει η κόρη του ιερέα, γιατί θέλω πρώτα να τα ακούσουμε και μετά να απαντήσετε στο σύνολο. Θα ακούσουμε πρώτα το ένα από τα παιδιά του ιερέα και μετά θα ακούσουμε και έναν πατέρα, αν δεν κάνω λάθος πατέρας είναι, ο οποίος πήγε στο συγκεκριμένο νεκροταφείο, τι αντίκρισε και πού ρίχνει τις ευθύνες. Βέβαια, θα απαντήσω εγώ μετά. Αμέσως. Παρακαλώ. Η άποψή μου είναι ότι μεγαλώσαμε εκεί μέσα. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου όλη τους τη ζωή σχεδόν την έχουν περάσει εκεί. Βλέπω στην εκπομπή, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, είδα τον πατέρα μου, ο οποίος έλεγε ότι μας είπαν από την πολυδομία ότι σε 30 μέρες θα πρέπει να βγούμε έξω από το σπίτι. Και λέω,
ότι ο πατέρας μου, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα υγείας, ο οποίος λόγω των άλλων ιερέων δεν λειτουργεί και των προβλημάτων υγείας, που αυτό δεν είναι 9 χρόνια, είναι 3 μήνες, δεν λειτουργεί. Ήταν πάντα ενεργός κανονικά. Δεν πάει να είχε πληγές στο πόδι, δεν πάει να υπόφερε. Πάντα ήταν εκεί για το λαό, πάντα. Εσείς όλα τα αδέρφια μένετε εκεί όλα αυτά τα χρόνια? Όλα αυτά τα χρόνια μένουμε εκεί. Βέβαια τώρα πλέον υπάρχουν κάποια άλλα που έχουν φύγει. Αναγκάζεται ο πατέρας μου και η μητέρα μου που έχουμε ζήσει όλη μια ζωή εκεί μέσα. Ναι. Όσο να είναι, όταν σου λένε φεύγεις από εκεί, σε πιάνουν τα κλάματα, συναχωριέσαι, υποφέρεις. Μπορεί να έχει γίνει κάτι κακό, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ κακό αυτό. Το παράνομο ναι. Νεκροταφείο. Όσον αφορά για το παράνομο, ακόμα το λέμε παράνομο για το λόγο του ότι δεν έχει εμφανιστεί κάποιο χαρτί, το οποίο έχει καεί από πυρκαγιά και δεν μπορούμε να το βρούμε, που μπορεί να το βρει μόνο πολεοδόμια. Όλα αρχίσανε από ένα πνευματικό παιδί, όσον αφορά τα μωράκια, έτσι. Από ένα πνευματικό παιδί, το οποίο ζήτησε να ταφεί το μωρό του που έχασε δίπλα στον παππού. Ο παππούς ήταν ένας άνθρωπος που μας στήριζε πάρα πολύ πολλά χρόνια και ήταν πολύ δίπλα στην οικογένεια και είχε ζητήσει να ταφεί εκεί. Όταν λοιπόν πέθανε αυτό το μωρό, η οικογένεια ζήτησε αν θα μπορούσαμε να το θάψουν εκεί. Το πνευματικό παιδί του πατέρα σου ζήτησε να ταφεί το μωρό του εκεί. Πότε ξεκίνησε αυτό? Περίπου ένα χρόνο τώρα. Δηλαδή μόνο το τελευταίο χρόνο θάβονται εκεί οι μωράκια? Ναι. Όσο είναι ο κορονοϊός. Δηλαδή από το 2020 περίπου στα μέσα, πιστεύω, έως και πριν από κάποιους μήνες. Τόσα χρόνια δηλαδή εσείς δεν είχατε τάφους εκεί? Στο σπίτι σας. Είχαμε, αλλά μόνο των ανθρώπων, όπως κάθε μετόχη, έχει αυτόν που έχει μέσα αυτόν των ευεργετών του. Αυτοί που μας βοηθούσαν, αυτοί που μας στηρίζανε. Εγώ αυτό που ήθελα να εκφράσω είναι η λύπη μου, γιατί μετά από τόσα χρόνια πρέπει να βγει έξω. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά πού θα πάει να μείνει? Με νίκη, νερό, ρεύμα, πού θα πάει να μείνει? Εμείς θα υποστηρίξουμε όσο μπορούμε, γιατί είμαστε παιδιά του. Αλλά πληγώνεται, υποφέρουν και οι δύο. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Και εμείς οι ίδιοι. Δεν γίνει ότι είναι να γίνει με το νεκροταφείο, αλλά μην το βγάλουν έξω από το σπίτι του. Πόσοι άνθρωποι κάνουν λάθη. Γιατί και ο πατέρας μου στην ουσία έπεσε θύμα από αυτή την κυρία. Από το γραφείο τελετών. Ο μπαμπάς ήθελε να βάλει ένα μωρό. Και μπήκε το δεύτερο και στο δεύτερο λέει ο πατέρας μου stop, δεν θέλω άλλο. Και αυτή κάθε φορά πήγαινε κοντά του και του έλεγε ελάτε παππούλη, κάντε το καλό, κάντε το καλό. Και ο μπαμπάς πάντα ήταν καλόκαρδος και ήθελε να κάνει το καλό. Και έτσι ο πατέρας μου την πάτησε. Η κυρία αυτή από το γραφείο τελετών του πρόσφερε και κάποια συμφωνία? Ο πατέρας μου πάντα έπαιρνε ό,τι θα του δώσουν. Είτε ήταν κηδεία, είτε ήταν ποτέ δεν ζήταγε. Ό,τι θα του δίνανε οι γονείς, το ζευγάρι, οτιδήποτε. Άρα η ιδιοκτήτρια του γραφείου τελετών του έδινε κάποια χρήματα, καταλαβαίνω. Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Γιατί σας λέω ότι ο παπάς πάντα έκανε τα πάντα για την ψυχή. Δεν υπήρχε κάποια σίγουρη συμφωνία. Εσύ με αυτή τη γυναίκα έχεις μιλήσει? Δεν έχω έρθει σε επαφή. Ό,τι έχω μιλήσει με τη μητέρα μου. Η μητέρα σου τι λέει? Είναι μια γυναίκα πολύ παιδεμένη, όσο να είναι να μεγαλώνει 13 παιδιά. Ήδη όλο αυτό που ακούγεται υποφέρει και στεναχωριέται. Και χτες συγκεκριμένα που μίλησα μαζί της μου λέει παιδί μου μας διώχνουν. Ψάχνετε τώρα κάποιο άλλο μέρος για να μετακινηθείτε η οικογένεια? Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει η κατάσταση. Εννοείται ότι ψάχνουμε ένα μέρος. Μίλησε στη Ρία Τσοχαντάρη και είναι από τις καταγγελίες το 212-212-73-50-51. Είναι ένα από τα παιδιά, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ναι. Σας ακούμε λοιπόν εδώ. Φοβάται μήπως η οικογένειά της βρεθεί στον δρόμο. Θα διαβεβαιώσω και την κόρη, η οποία και αγαπάει τον πατέρα βεβαίως και δεν είπε κάτι εναντίον του. Από ό,τι ακούσαμε εδώ, είπε ότι η μάνα της είναι μια παιδευμένη γυναίκα 13 τέκνων, η οποία γονιμοποίησε και γέννησε τελικά 13 τέκνα. Το ένα είναι και τετραπληγικό, το οποίο μένει μέσα στο μοναστήρι. Ακούσατε τι είπε. Όμως, το πιο σημαντικό βεβαίως που είπε είναι άλλο. Λέτε. Είναι ότι
υπάρχουν κάποιοι τάφοι που ξεκίνησε γιατί έγινε του πνευματικού παιδί και από εκεί και πέρα λέει ότι το γραφείο τελετών ένα συγκεκριμένο. Το ένα παιδί έφερε μετά το άλλο. Ναι, δηλαδή εγώ ανοίγω ένα τιμολόγιο όπου χωρίς να έχει γνώση ο ιερέας πάω και θάβω εκεί παιδιά. Και του δίνω το ιερέα ένα τίμημα μικρό. Παράνομο για την ιδιοκτήτρια του γραφείου, όπως το λέει και θα αποδειχθεί, όλη αυτή η διαδικασία. Όμως εμείς και ο εντολέας μου ως υπερασπιστής του, σας δηλώνουμε ότι δεν είχε κανένα οικονομικό όφελος. Δεν έχει ανοίξει κανένα τιμολόγιο ο ίδιος. Ίσως εκμεταλλεύτηκε και την τιμολόγια όμως το γραφείο τελετών έκοβε, αυτό, γιατί τα έχουμε στα χέρια μας, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, αλλά κύριε Κουτσελίνη, με συγχωρείτε, δεν εκπροσωπώ εγώ το γραφείο τελετών. Εγώ εκπροσωπώ τον ιερέα. Τώρα, θέλετε, διότι είναι καλός άνθρωπος. Θέλετε διότι έδινε μία ελάχιστη αμοιβή. Κύριε Θεοδωρόπουλε, αφήστε μου να το πω. Όχι πάνω σε αυτό που λέτε. Τότε γιατί ο ιερέας δεν σταμάτησε τη διαδικασία. Δηλαδή, αφού λέει και η κόρη ότι είναι θύμα ουσιαστικά του γραφείου τελετών. Την πάτησε λέει από το γραφείο τελετών. Το λέτε κι εσείς αυτό. Θα αποδειχθεί, είπα εγώ. Θα αποδειχθεί, ωραία. Γιατί λοιπόν μετά το πρώτο, δεύτερο, τρίτο περιστατικό δεν σταμάτησε. Γιατί συνέχισε αυτός ο άνθρωπος να δίνει χώρο εκεί και να τελεί. Θα σας πω γιατί. Αυτές τις τελετές, αυτούς τους ενταφιασμούς. Θα σας πω. Από ότι, παρότι έχω να ασχοληθώ καιρό με τη δημοσιογραφία, έκανα ένα απλό ρεπορτάζ και για τη νομική μου κατάρτιση, η οποία έπρεπε να υπάρχει από το νεκροταφείο του σχιστού. Δεν δέχονται ζήνα μου τα ανήλικα παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο ή γεννιούνται και. Τα δέχονται, το έχει πει ο. Τα δέχονται, αλλά δεν υπάρχει χώρος ή αργεί. Αργεί να τα δεχτεί. Δεν αργεί καθόλου, μας διαβεβαίωσε. Ο κύριος Λέων τα είπε. Εμένα μου είπαν κάτι άλλο, βέβαια. 8 ημέρες. Δεν αργεί καθόλου. Υπάρχει περίπτωση 8 ημερών. Δεν αργεί καθόλου. Να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Αύριο το πρωί ένας δικός μας άνθρωπος χάνει το παιδί του. Έρχεται κάποιος και του λέει: υπάρχει εκεί αυτό να θάψει το παιδί. Είναι είτε το μεευτήριο είτε το γραφείο τελετών. Πώς το πας εκεί πέρα, αφού αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο. Να πω, επειδή λοιπόν κάποιος έθαψε ένα πρώτο παιδί, πνευματικό παιδί κάποιου, και μετά θάβονται εκεί παιδιά. Δηλαδή, μήπως έχω ένα οικόπεδο όμως και ένα εξοχικό, μήπως και αρχίζω και βγάζω τιμολόγιο και θάβω. Μήπως τους έταξε ότι εκεί θα είναι φθηνά, δεν θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις του σχιστού. Τι σημαίνει 400 ευρώ. Μήπως οι υποχρεώσεις του σχιστού είναι διαφορετικές. Το γραφείο τελετών. Μήπως λοιπόν το γραφείο των τελετών. 15 ευρώ. Δεν είπα για τον ιερέα. 15 ευρώ ήταν το. Τους έταξε ότι θα πάνε όλα αυτά. Το 10, ξέρω πόσο είναι. Είναι πιο λίγα λοιπόν. Θα πάνε εκεί. Ίσως και εκείνοι παραπλανήθηκαν οι γονείς. Κάποιοι, λόγω της στεναχώριας τους, δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα. Και ο παπάς έχουν να πάνε δύο χρόνια, κυρία Κουτσελίνη. Θα σας πω. Τιμολόγιο. Έχουν να πάνε δύο χρόνια κάποιοι γονείς. Ακούστε. Έμαθα ότι δύο χρόνια έχουν να πάνε γονείς. Δεν ενδιαφέρθηκαν καν για τα παιδιά. Ο χώρος αυτός εκεί, ο οποίος είναι όπως είναι, απρεπής, διότι ο ιερέας δεν μπορεί λόγω της ιατρικής του κατάστασης να ανταπεξέλθει στον καθαρισμό του κημητηρίου και η παπαδιά πολύ το ίδιο. Πολύ βρώμικο. Δεν υπάρχει κημητήριο. Εγώ το παραδέχομαι. Είναι πολύ βρώμικο. Κύριε Θεοδωρόπουλε. Η ποινική του ευθύνη, γι' αυτό είμαι εδώ εγώ. Το λέτε κημητήριο, δεν είναι κημητήριο. Ως υπερασπιστής του είμαι εδώ να σας πω το εξής. Ήταν λοιπόν στο μετόχι της μονής ασημισμένου του παλαιού ημερολογίου. Εκεί δεν είναι ο Βαρθολομαίος. Θέλω την προσοχή σας. Δεν ήταν ο Βαρθολομαίος. Ήταν ο Μεθόδιος. Έχω επικοινωνία λοιπόν εγώ την Παρασκευή με το Άγιο Όρος. Σας το λέω αποκαλυπτικά στην εκπομπή σας ότι συνομίλησα με τον γραμματέα του Μεθοδίου, ο οποίος είναι του παλαιού ημερολογίου, και αν γνωρίζετε το Άγιο Όρος, απαρτίζεται από τις περισσότερες μονές που είναι παλαιού ημερολογίου. Να το ξέρετε. Και μου είπε ότι θα μου αποστείλει έγγραφο το οποίο θα λέγει ότι όντως η μονή αυτή του ιερέα του Παπαδημήτρη εντάσσεται στο παλαιό ημερολόγιο. Δεν έχει σχέση, κύριε Θεοδωρόπουλε. Με τον ηγούμενο του Μεθοδίου. Ακούστε. Για ποιο λόγο σας το λέω, κύριε Κουσουλέ. Υπάρχει ο άνθρωπος που κάνει δημόσιες σχέσεις και όλο αυτό και μας έχει στείλει και εμάς. Ακόμα δεν τους ανήκει τίποτα από όλα αυτά. Κύριε Θεοδωρόπουλε, ακούστε με λίγο. Αν μου δώσετε ένα έγγραφο, εγώ θα σας το φέρω. Ακούστε με λίγο να σας θέσω ένα ερώτημα. Μιλάτε τρία λεπτά. Ακόμα και μετόχοι να είναι. Ακόμα και μετόχοι να είναι, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ταφές. Δεν νομιμοποιείται. Εκεί πέρα. Δεν νομιμοποιείται. Άρα ξεχάστε αυτό να το επιχείρημα. Να σας πω λοιπόν τον νόμο. Να πάμε λίγο στην ουσία. Υπάρχει νόμος να θάβονται εκεί. Να σας πω τον νόμο. Να πάμε λίγο στην ουσία. Μόνο για ευεργέτες. Μπράβο. Μόνο για ευεργέτες, όπως το λέει και ο Σκαλιά. Όλα αυτά τα παιδιά είναι ευεργέτες. Το παιδί του καθενός από εμάς είναι ευεργέτες. Όχι, αλλά θεώρησε το πρώτο παιδί το πραγματικό ότι είναι ευεργέτης. Και τα άλλα τι είναι. Υπόλοιπα από παραπλάνηση, γιατί δεν είχε πουθενά. Α, παραπλάνηση.
αυτή, αν είναι η κυρία Κουτσελίνη αυτή η ποινή. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Η μεταχείριση. Μισό λεπτάκι. Ξέρετε 443. Πόσο σοβαρό είναι και για τους κατοίκους της περιοχής εκεί από κάτω. Μήνες. Νεκρά παιδιά κάτω από εκεί δεν ξέρουμε αν περνάει νερό. Αν υπάρχει σωλήνα, αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Άρα παραπλάνηση. Υγειονομική βέβαια. Να σα πω πόσο ο νόμος το χαρακτηρίζει. Έχετε δίκιο. Ακούστε λίγο. Έχετε δίκιο σα λέω. Είμαι το γραφείο τελετών. Εδώ εγώ τώρα έχω σοβαρές ενστάσεις από το πρωί και τις λέγαμε και στη σύσκεψη. Ανοίγω αύριο μεθαύριο ένα δικό μου νεκροταφείο, πάω στην κυρία που έχει το γραφείο τελετών και βάζω και ένα ξοκλήσι μέσα και της λέω, είναι νόμιμο, έλα να κάνεις τα Όχι έτσι, δεν είσαστε μοναστήρι. Το βαπτίζεις νεκροταφείο. Όχι έτσι, είστε μοναστήρι. Πρέπει να είστε μοναστήρι. Α, ναι, και γίνεται έτσι τα φέσματα. Πρέπει να υπάρχει γειτονό. Η κυρία από το γραφείο τελετών. Άδεια χρήσης. Άδεια χρήσης αυτή. Καήκανε τα έγγραφα αυτά. Καταλαβαίνετε, εγώ αν είμαι εμπορός και έρχεται να αγοράσετε εσείς. Σωστό. Ως μαγαζάτορας υπάρχει τιμολόγιο που κόβουμε οι δύο. Σωστό. Και λεφτά. Οι άδειες ταφής όμως, κυρία Κουτσελίνη, πώς εκδόθηκαν. Εδώ είναι το θέμα. Πάμε λοιπόν ότι το κράτος είναι και αυτό. Είναι συνεργό στο κράτο αυτό το έγκλημα. Υπάρχουν άδειες ταφείς. Κύριε Καλιακμάνη, σα ακούω. Λοιπόν, υπάρχουν άδειες ταφείς. Καταρχήν να πούμε. Σας πει, εγώ σα είπα. 55 άδειες ταφείς. Εσείς ξέρετε, ναι, υπάρχουν. Ό,τι μου είπε ο ιερέας. Άδειες ταφείς υπάρχουν. Ό,τι μου είπε ο ιερέας. Έχετε δει με τα μάτια σας. Όχι με τα μάτια μου. Σα είναι αλήθεια. Όμως 55. Αυτά πήγε σε εμά. Κοιτάξτε, έχω κάνει έτοιμο στον αστυνομικό διευθυντή τη περιοχή να μου προσκομίσει τι 55 άδειες ταφείς, τι οποίε λέει ο ιερέας ότι του έχει δώσει. Προφανώς υπάρχουν. Έχουμε δείξει ληψιαρχικές πράξεις θανάτου που γράφουν. Αφήστε κύριε Καλιακμάνη τα προφανώς. Ιερά Μονή Γοργοθικό. Τίποτα δεν είναι προφανές. Τίποτα δεν είναι προφανές σε αυτή την υπόθεση. Και μην αφήνετε υπονοούμενα ότι ο Έλληνας αστυνομικός κάλυψε κάτι. Κανένα υπονοούμενα. Καλά, καλά. Ότι αστυνομικός έχει θάψει και το παιδί του σε αυτό το κημητήριο τώρα. Δεν τα βάζω με τους αστυνομικούς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πριν ένα χρόνο η αστυνομία έχει το παιδί της εκεί. Μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, πριν ένα χρόνο η αστυνομία ασχολήθηκε με αυτή την υπόθεση. Γιατί, γιατί υπήρξε μια καταγγελία. Έγινε μια δικογραφία, ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική και μπήκαν στη διαδικασία οι αστυνομικοί να κάνουν την προκαταρκτική εξέταση. Και πώς λοιπόν, τη διέταξε, διότι κόκαλα παιδιού ήταν δίπλα από το ταφάκι του παιδιού, ταφάκι λοιπόν, όπως τα λέει ο ιερέας. Κάποιες υπηρεσίες λοιπόν, ήταν έξω. Κάποιες υπηρεσίες είχαν υποχρέωση να παρέμβουν για να δουν αν υπάρχουν άδειες χρήσης, αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα που προβλέπονται. Που το δικαίωμα αυτό το έχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όσο καιρό παίρνουν να γίνουν αυτές οι έρευνες, κύριε Καλιακμάνη. Κάτσε, κάτσε, γιατί λέει για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πολεοδομία, κουλουπού. Λοιπόν, αυτό λέω. Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα ονόματα. Λοιπόν, εγώ λέω, ποιες υπηρεσίες. Είπατε εσείς, μετά την καταγγελία που έγινε στο σταθμό σας, ναι. Αυτό λένε και οι αστυνομικοί, ναι. Ότι κάποιες υπηρεσίες πήγανε. Ενώ η αστυνομία πριν ένα χρόνο το είπε αυτό. Η αστυνομία το είχε πει και τη δουλειά τη. Μισό λεπτό, κύριε Καλιακμάνη, για να δούμε τι δουλειά έχει κάνει ο καθένας εδώ πέρα. Να είμαστε ξεκάθαροι, να ξέρει ο κόσμος, να γνωρίζει. Μισό λεπτό. Η αστυνομία πήγε εκεί τον Οκτώβριο του 2020 ναι. Πρώτη φορά. Ωραία. Μέχρι να παίξει αυτή η εκπομπή, τώρα τι μήνα έχουμε. Έχουμε Δεκέμβριο. Δεκέμβριο. Ναι. Εμείς το παίξαμε το θέμα τέλη Νοεμβρίου. Μισό λεπτό. Οκτώβριο 2020. Θα τη λέω την ημερομηνία να την υπενθυμίζω στον κόσμο. Οκτώβριο 2020 πήγε η αστυνομία. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 που παίξαμε το θέμα, δεν είχε πάει κανείς. Εδώ λέμε. Δεν υπάρχει ευθύνη. Αυτό λέμε. Υπάρχει ευθύνη, ναι ή όχι. Δεν ξέρω, δεν είμαι δικαστήριο. Για πείτε μου. Όχι, την κρίση σας. Θέλετε. Το σχόλιο σας. Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω τη γνώμη μου για μια δικογραφία που τρέχει. Α, για πείτε μας. Αυτό το δικαίωμα. Α, εγώ δεν σας έχετε. Λέω μόνο σαν ότι... Σαν πολίτης πείτε το. Περιμένετε να πω. Σαν πολίτης. Εντάξει, είμαι πολίτης. Είστε. Κύριε Καλιακμάνη, να σας πω κάτι, να μην βρεθείτε στη θέση... Να έχετε ένα παιδάκι που από λοιπόν. Τη κοιλιά της γυναίκας σας βγαίνει λοιπόν. Και δεν βγαίνει ζωντανό και νεκρό, μισό λεπτάκι και έρχονται είτε από το μεευτήριο, όποιο κι αν είναι έτσι, αυτό, έτσι και λένε πάτε στο τάδε γραφείο τελετών έτσι, και το ακριβώς. Γραφείο τελετών σου λέει το σχιστό έχει μια μικρή καθυστέρηση, ναι. Πάτε εκεί. Και εγώ ως μάνα και ως γονιός βάζω την υπογραφή μου να πάει εκεί, γιατί το παιδί μόλις έχει βγει νεκρό από την κοιλιά της μάνας, είτε του κάνω αεροβάφτιση είτε όχι, και έτσι. Μου το στέλνουν κάπου που πάω μετά από ένα μήνα, γιατί αυτές τις καταγγελίες έχουμε και δεν βλέπω καν ταφάκι του μωρού. Το γραφείο τελετών μου λένε ότι αυτό το ταφάκι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, ενώ μου είπαν να το θάψουν, το έχουν ακόμα άταφο γιατί περιμένουν κι άλλα μωρά. Να τα κάνουν όλα μαζί.
Δηλαδή, συμφωνώ τι είναι μαζί σας. Μια κασετίνα που τα βάζω όλα τα μολύβια μαζί. Συμφωνώ απόλυτα. Έχω μια γόμα και σβήνω. Συμφωνώ απόλυτα. Πώς σβήνονται όλα αυτά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει λοιπόν, έπρεπε από την αρχή οι υπηρεσίες, όταν ασχολήθηκε η αστυνομία, οι υπηρεσίες να επέμβουν, να πάνε να δουν αν έχουν τα έγγραφα που νομιμοποιούν. Μια χαρά τα κάνει τώρα τα χρήση εκεί του χώρου ως νεκροταφείο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να έχει ένα χώρο και να πει: εγώ κάνω νεκροταφείο εδώ. Πρέπει να έχει άδεια, να έχει καταλληλότητα χρήση για νεκροταφείο. Ωραία, αυτό που λέει και ο κ. Καλιακμάνης, κ. Θοδωρόπουλε. Άδειες υπάρχουν για τις εκκλησίες, για τα κτίσματα. Και δεν σφραγίζει. Α, και κάτι άλλο. Να το διευκρινίσουμε ότι δεν σφραγίζει η αστυνομία τα παράνομα νεκροταφεία. Πολεοδομία. Απαντήσε ο κ. Θοδωρόπουλος. Για να ξεκαθαρίσουμε το ρόλο των συναδέλφων μου. Το ερώτημα το άκουσα. Θέλετε να το θέσετε πάλι? Όχι, το ακούσανε. Μέσα στο ακίνητο αυτό, κυρία Κουτσελίνη, κύριε Μαρέβη, ο οποίος είναι πολύ έκπτος και πολύ σωστές ερωτήσεις και την Παρασκευή που κάνατε σε άλλα θέματα που είχατε εδώ. Και παραδέχτηκα τη δημοσιογραφική σας κεραιότητα. Εδώ λοιπόν, όπως και τη κυρία Κουσκουρή και του κ. Κουσούλου και τη κυρία Καλλιόπουλου. Δεν θα κάνουμε τώρα βραβεία. Εσείς ή τη δικαστού δημοσιογραφικού. Καλά, μην προσευρεθείτε. Είναι όντως επί των τύπων των Ήλων ο κύριος Μαρέβης μαζί με τον κ. Κουσούλο είναι. Πώς? Ένα πράγμα μας ενοχλεί, το να μας πει κάποιος πλυντήριο. Όχι, όχι. Όλα τα άλλα τα δεχόμεθα. Ούτε πλυντήριο, ούτε. Ακόμα και. Απαντήστε τώρα στο ερώτημα. Η απάντηση, κύριε Μαρέβη, είναι η εξής. Μέσα στο ακίνητο που είναι ο ιερέας και έχει αυτά του είδους, έχω και το χάρτη, τον έχω φέρει εδώ. Να το δείξω στην κάμερα. Αυτό, χάρτη, αυτό τι λέει, ο οποίος δείχνει που είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει zoom η κάμερα. Όλα τα μπορεί η δική μας κάμερα. Δείχνει το ακίνητο. Εδώ είναι το ακίνητο που είναι το βελάκι. Δείχνει το ακίνητο και το κινητήριο που είναι δίπλα ο χώρος. Ο υπόλοιπος χώρος εδώ, που είναι το δάχτυλό μου, είναι δικός του με συμβολογραφικό έγγραφο. Ιδιωτικός χώρος. Ιδιωτικός χώρος. Δεν είναι μετόχη. Ακούστε. Είναι της προηγούμενης γερόντισσας, η οποία. Φευρωνίας. Βεβαίως, είχε το μοναστήρι. Μεταβίβαση του ακινήτου εις τον Παπαδημήτρη, τον ιερέα, ο οποίος τελεί μέχρι σήμερα. Άρα δεν του λέει καν το νεκροταφείο. Δεν είναι μοναστήρι. Δεν λέω για το νεκροταφείο. Δηλαδή, εγώ μεταβιβάζω. Ακούστε, φεύγω από τη ζωή, πεθαίνω. Μεταβιβάζω το ακίνητο που έχω στον κύριο Καλιακμάνη. Γιατί τον σέβομαι. Του λέω λοιπόν, το προηγούμενο εγώ του είχα και ένα κλεισάκι μέσα και το λέω μετόχι. Εσύ κράτησε το αυτό στη μνήμη μου. Του λέω, και έρχεται ο κύριος Καλιακμάνης, γιατί έρχεται ένα γραφείο τελετών που θάβει ένα πνευματικό παιδί και μετά του λέει δεν το κάνουμε και να σου φέρνω κι άλλα. Γι' αυτό. Μην είναι ακριβώς έτσι, ξέρετε, κυρία Κουτσελίνη. Έχει τη δυνατότητα τους ευεργέτες και τους μοναχούς. Αφήστε τους ευεργέτες. Τέκνος των ευεργετών. Υπάρχει τέκνος ευεργέτη. Θεωρεί η θέση του ιερέα ότι τα περισσότερα παιδιά που έφερε η ιδιοκτήτρια του γραφείου τελετών, παρεσύρθη λόγω της καλοσύνης του και της ιεραρχίας. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Για να πω κάτι. Η κυρία από το γραφείο τελετών έχει υποθεί με τη Ρούλα Κουσκουρή πολλές φορές. Για τα επόμενα παιδιά. Όλο της δίνει ραντεβού ότι θα βγει στην εκπομπή και όλο και δεν βγαίνει. Δικαίωμα. Δικαίωμα. Εβδομάδα να ρωτήσω μια ερώτηση, κύριε Θοδωρόπουλε. Πώς γνωρίστηκε αυτός ο αφελής, όπως μας τον παρουσιάζεται ιερέας, με την κυρία του γραφείου τελετών? Ήρθε ένα ωραίο πρωί και του χτύπησε την πόρτα και του είπε: τι κάνεις εδώ, έχεις θάψει το πνευματικό σου παιδί να κάνουμε δύο τρεις σταφές? Πώς έγινε η γνωριμία? Αν δεν ήταν αφελής, κύριε Κουσουλή. Για απαντήστε σε αυτό. Πώς γνωρίστηκε? Εάν δεν ήταν αφελής και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πλούτησε από αυτό, δεν θα έμενε μέσα στη βρώμα. Δεν θα έμενε μέσα στα σκουπίδια. Πώς γνωρίστηκε? Έχει μια βίλα, κυρία Κουτσελίνη, στη Βούλα και θα καθόταν εκεί. Πώς γνωρίστηκε? Εκεί ξέρετε ποιον θα είχε. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν. Ακούστε, θα είχε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν ο μπροστινός που λέμε και αυτό θα ήταν στη βίλα του. Αυτό καλά το λέτε με τον μπροστινό. Κοιτάξτε που μένει. Σας ρωτάω κάτι. Ο μπροστινός ποιος είναι εδώ? Δεν είναι μπροστινός ο άνθρωπος. Είναι ένας παραπλανηθής ιερέας ο οποίος έπεσε στα δίχτυα μια κυρία. Τι λέτε τώρα, κύριε Θοδωρόπουλε? Συμφέρον έκανε όλο αυτό. Τι λέτε, κύριε Θοδωρόπουλε, δεν τρέπεστε λίγο να τα λέτε αυτά? Τώρα είναι εκφράσει του Γιούργου Σουμπέ, δεν τρέπομαι. Αυτά είναι αυτοία, κύριε Θοδωρόπουλε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Σε ποιου απευθύνεστε? Σε χάχολα. Χάχολα είμαστε εδώ. Εσεί να ντρέπεστε. Ο κόσμο που μα βλέπει τι είναι? Εσεί να ντρέπεστε. Μειωμένου καταλογισμού είναι οι θεατέ. Τι λέτε τώρα? Κοιτάξτε τον άνθρωπο. Δεν τρέπεστε λίγο. Σα παρακαλώ πολύ. Τι είναι αφελή ο ιερέα? Έχω καθήκον, κυρία Κουτσελίνη. Αφήστε αυτά τα παραμύθια. Εγώ δέχομαι όλα. Παραμύθια λέτε. Τροπή σα. Τροπή σα. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση. Κύριε Θεοδωρόπουλε, αυτά που λέτε αυτό. Όχι. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση. Κύριε Θεοδωρόπουλε, προκαλούν γέλια. Όχι, δεν είναι υπεράσπιση. Αυτό λυπάμαι που σα το λέω. Κύριε Κουτσελίνη, η υπεράσπιση έχει το δικαίωμα, το ιερό δικαίωμα να μπορεί. Εξαπατήθηκε. Να μπορεί. Ο μπέμπη. Αλλά μη μου λέτε. Το παιδάκι. Ποιο είναι ο μπέμπη?
Μπέμπης, ο ιερέας, θα τις απαντήσει. Ο εισαγγελέας και γουσουλέ. Όχι, είμαι δημοσιογράφος. Ο εισαγγελέας, κύριε Γουσουλέ. Ο Μπέμπης. Μην κάνετε τον εισαγγελέα εσείς. Σας παρακαλώ τώρα. Μην κάνετε τον εισαγγελέα. Δεν κάνω κανέναν εισαγγελέα. Αλλά όχι να παίζετε με την νοημοσύνη μας. Δηλαδή εσείς γιατί τον κατηγορείτε τον ιερέα. Τι λέτε τώρα. Γιατί τον κατηγορείτε. Τι λέτε τώρα. Γιατί τον κατηγορείτε. Γυναίκα ράχνη τον τήληξε και του είπε θα κάνω τα φέσκα. Ο Μπέμπης έφαγε το λουκουμά του και μας το λέτε αυτό στο επιχείρημα. Έλα τώρα. Τι? Πού τον πάω τον νεκρό! Έτσι, μπράβο. Πού τον πάω τον νεκρό! Το πρώτο, ο γραφείο του τελετών τον έχει πρώτα. Δεν τον έχει ο ιερέας. Α, ναι. Βεβαίως. Ο ιερέας τον διαβάζει, κύριε Κουσουλέ. Όπως τα διαβάσει όλους μας. Ο ιερέας τον διαβάζει. Έχει μια διαφορά ότι όλα αυτά γίνονται στο σπίτι του ιερέα. Σε όλε τι σπίτι. Θεωρεί ότι είναι η μονή. Ο πρώτος που έχει τον νεκρό, όπως το είπε η κυρία Κουτσελίνη, είναι το γραφείο. Δεν είναι ο ιερέας. Α, εγώ να σας πω κάτι. Γιατί πάτε την ευθύνη στον ιερέα. Όταν ανοίγω, βεβαίως, αλλά. Όταν λέω πάω κάποιον εκεί, πρέπει να έχω και τα έγγραφα ότι είναι νεκροταφείο. Ξέρουμε το πρώτο, το δεύτερο, το σχιστό. Εγώ δεν. Τη Γοργοεπικόου, ότι θάβουν παιδάκια εκεί. Ποιο νεκροταφείο είναι, δεν παίζαν μπουζούκια. Τα δείξαμε στην εκπομπή μα. Παίζανε μπουζούκια. Γίνονταν γλέντια εκεί. Εξαιρετικέ πράξει θανάτου. Εξαιρετικέ πράξει θανάτου που λέγανε ότι θα θαυτεί εκεί ο νεκροταφείο. Ο πατέρα τόσο διάρκεια ήταν. Θα ακούσουμε τον πατέρα, παρακαλώ. Τη δείξατε, κύριε Μαρέβη. Βεβαίω εδώ στην εκπομπή. Αυτό που έδινε μια τέτοια. Άρα εσεί, κύριε Κουσουλέ, πρέπει να ντρέπεστε, γιατί εσεί λέτε παραμύθια. Ο κύριο Μαρέβη σα διαψεύδει. Σα διαψεύδει ο κύριο Μαρέβη. Τι άδειε θα αφήσει, κύριε Βουσουλέ. Καταρχά, να είστε πιο επικεί στου χαρακτηρισμού σα. Εσεί είπατε να ντρέπουμε εγώ. Δεν είμαι επίτηδε εδώ πέρα μεσημεριάτικα. Εγώ δεν σα μίλησα με αυτόν τον τρόπο. Σα παρακαλώ πολύ. Πάτε να μα βγάλετε τώρα τον ιερέα αγαθό και αθώο και παραπλανημένο. Και να σα πω και κάτι. Η μόνη ευθύνη ποινική, κυρία Κουτσελίνη, του ιερέα είναι το 443 προώρη και κρυφή ταφή. Μέχρι τρει μήνε ποινή. Έχει. Εδώ μιλάμε μέσα σε ένα χρόνο. Έχει θάψει 50 φορά και υπάρχει ηθικό. Εγώ είμαι νομικό, κυρία μου. Κυρία Καλύβα, είμαι νομικό. Έχουμε δείξει πλάνα που βλέπουμε γλέντια να γίνονται δίπλα σε τάφου. Δεν είμαι ιερέα εγώ. Μα πει ο Θοδωρόπουλο αυτό, ρε παιδιά, τώρα αν έγινε. Να σα πω, είμαι νομικό. Δεν γλεντούσε ο Θοδωρόπουλο. Εγώ τι να πω δηλαδή. Ήμουν εκεί εγώ. Εντάξει. Το φύγουμε στο βρόσκο. Εγώ είμαι δικηγόρο που πρέπει να υπερασπιστώ τον εντολέα μου, κυρία Καλύβα, τίποτα άλλο. Εντάξει, αλλά μην λέμε και ασυναρτησίες. Ακούστε να δείτε. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε και οι δύο, κύριε Κουσουλέ. Όχι, εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου. Εγώ μια χαρά κάνω δουλειά. Εσείς με αυτά τα οποία λέτε ελέγχεστε. Όχι εγώ. Από πού ελέγχεστε? Ελέγχεστε από αυτά τα οποία λέτε, από το κοινό, όχι από αυτά που λέω, λέει. Γιώργο. Ναι, ελέγχεστε. Τώρα έλεος, δηλαδή. Εδώ ζούμε σε μια ελληνική πραγματικότητα που κάποιο εκδίδει μια ληξιακή πράξη θανάτου που γράφει σημείο ταφή. Ένα χώρο το οποίο δεν έχει άδεια για καταλληλότητα νεκροταφείο. Τι είπε, εγώ δηλαδή. Και αυτό βγαίνει από το Δήμο Σαρονικού. Και το κράτος λοιπόν εμπλέκεται εδώ. Αυτό σας λέω. Εμένα το λέτε. Όλοι εμπλέκονται πριν του ιερέα. Ο οποίος κάνει τον εισαγγελέα. Όχι, όχι. Κουσουλός. Όλοι. Μια απίστευτη διαμάχη φτάνει σήμερα στις δικαστικές αίθουσες. Η οικογένεια κατήγγειλε 18χρονο για το βιασμό της 15χρονης κόρης τους. Ο 21χρονος σήμερα νεαρός μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή και την Εύη Γιαρκιά για έναν μεγάλο έρωτα. Την πρόθεσή του να παντρευτεί το κορίτσι, αλλά και την αντίρρηση των γονιών της που ζήτησαν, όπως ισχυρίζεται, πρίκα 50.000 ευρώ, ένα οικόπεδο στη Γλυφάδα και μηνιαίο εισόδημα. Και όπως ισχυρίζεται, τον παγίδευσαν. Ενώπιον της δικαιοσύνης και η μητέρα του κοριτσιού για το αδίκημα της υπεξαίρεσης. Απευθεία σύνδεση. Νέα γυναικοκτονία στη Λακωνία. 40χρονο σκότωσε με τα χέρια του την 36χρονη σύζυγό του την ώρα που κοιμόντουσαν στο διπλάνο δωμάτιο τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Σε πολύ λίγο, σε απευθείας σύνδεση, σας το είπα και από την αρχή της εκπομπής, να ακούσουμε έναν πατέρα λοιπόν τώρα που έθαψε το παιδί του εκεί και τι λέει για το γραφείο τελετών, παρακαλώ. Εμάς γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου, γεννήθηκε για μια μέρα προώρα. 6 μηνών, έζησε για μια μέρα. Με τον ίδιο τρόπο κατεβήκαμε στο λογιστήριο της διαδικασίας και μας πρότειναν την κυρία αυτή που έχει το γραφείο τελετών για να κάνει τη συγκύρια να την εξοδοτήσουμε για να κάνει τις ενέργειες για τις δεξιαρικές πράξεις γέννησης και θανάτου. Ήρθαμε σε επαφή με την κυρία, μας ζήτησε το ποσό των 300 ευρώ για όλα αυτά, έχω και απόδειξη. Μας είπε για τα φάκια και για κάσεις λευκές μπικτούλες.
τα οποία δεν τα έκανα αυτά ποτέ. Αργούσε να φτιάξει τον τάφο. Εμείς πήγαμε εκεί μετά από 40 μέρες. Είδαμε αυτό το χάλι που επικρατούσε εκεί. Με τα σκουπίδια, τα φωτίνια. Δεν είχατε πάει δηλαδή στην κηδεία, δεν παραβρεθήκαμε στην κηδεία, ναι, για προφανείς λόγους. Είδαμε αυτό το χάλι, την ενημερώσαμε, μας είπε και αυτή το ίδιο, ότι θα προσπαθήσει να καθαρίσει εκεί και αυτά. Και μετά μάθαμε την εκπομπή σας για ό,τι συνέβη. Φυσικά δεν ξέραμε ότι ήταν παράνομο. Μας είπε ότι υπάρχει αυτό το χώρο σε αυτή τη μονή που θάγονται όλα τα βρέφη. Μας είπε ότι υπήρχε κάτι παράνομο, διότι επειδή είναι τα πρώτα νεκροταφεία, το δεύτερο, πρώτο, τρίτο ήταν γεμάτα, μπορούσε να γίνει ταφή εκεί και δεχτήκαμε. Τον ιερέα τον είδατε μετά, όταν πήγατε στα 40. Ναι, εκεί και μας μίλησε. Μας είπε κάποια πραγματάκια σχετικά με την ψυχούλα του μωρού και αυτά. Δεν μας ζήτησε λεφτά. Σας ενημέρωσαν ότι εκεί ο συγκεκριμένος ιερέας είναι του παλαιού ημερολογίου? Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα έγγραφα σας τα έδωσε η ιδιοκτήτρια του γραφείου τελετών? Ναι, ναι, με καθυστέρηση και μετά από πολλά τηλέφωνα πήραμε τη εξαρχική πράξη θανάτου. Και με καθυστέρηση πάλι να φτιαχτεί το μνηματάκι του. Σας δεν σας φάνηκε περίεργος ο χώρος? Δεν είχαμε τον πόνο μας εκείνη τη στιγμή. Η γυναίκα μου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ήταν εκείνη τη στιγμή που έχασε το παιδάκι, γιατί ήταν πρώτο μάνα. Έτσι, ήταν το πρώτο μας παιδάκι. Είχα γεννηθεί και εγώ νομικά, γιατί δεν ξέρω και αν υπάρχει και μωρό. Ακούγονται πολλά. Φοβάστε ότι μπορεί να σας εξαπάτησε και ουσιαστικά να μην πήγε καν το παιδί σας εκεί για ταφή? Με όλο αυτό το μπάχαλο που βλέπουμε τώρα και πιο καθαρά, ναι. Και πάνω θα ζητήσουμε και εμείς εκταφή. Ακούτε λοιπόν. Κουτσελή. Α, εσείς να τα βλέπετε αυτή αυτά. Αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Κουσουλό. Όχι, για την αυτή πρώτη είναι η απάντηση ευθύνη, που πρέπει να απαντήσει ο ιερέας που είναι σε πάυση. Ο ιερέας είναι ο τελευταίος, κυρία Κουτσελή. Δεχόταν να θάβει παιδάκια εκεί και δεν σταμάτησε στην πόρτα. Δεν το ήξερε. Και είδατε τι είπε ο πατέρας. Μπορεί να μην έχει πάει καν το παιδί εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, κύριε Κουσουλή, εσείς, ο οποίος καλώς κάνετε δημοσιογραφικά, αλλά ο εισαγγελέας νομικά θα κινηθεί. Γιατί δεν λέτε για την ιδιοκτήτρια γραφείου τελετών? Σα είπα, εγώ δεν λέω. Αυτό σα λέω. Πείτε το τώρα. Εκεί θα πείτε να δεν μπορώ να δεχτώ αυτά τα οποία μου ας λέτε αυτή εκεί θα πρέπει. Ο ιερέας μόνο ιερούργησε, κύριε. Μαζί ήταν εκεί δύο στο παιχνίδι. Αλλά, όχι, κύριε Κουσουλέ. Μαζί ήταν εκεί δύο στο παιχνίδι. Έχει έρευνά μας πολύ δρόμο. Θα αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, ναι, πάντως, ναι. Κυρία Κουτσελίνη. Η μόνη ποινική ευθύνη. Είπανε ότι φυτεύανε γλαδιόλες. Θα πάμε εκεί βεβαίως. Φυτεύανε τριαντάφυλλα. Θα πάμε για εσάς μόνο αποκλειστικά εκεί. Και αύριο θα τα πούμε. Άνω τελεία, πάμε στο ότι είμαστε Λακωνία, γιατί είναι η 15η γυναικοκτονία. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Γκελντής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, κυρίες και κύριοι. Εδώ η κοινωνία του Βλαχιώτη Λακωνίας είναι συγκλονισμένη. Μιλάμε για τη 15η γυναικοκτονία, όπως είπες και εσύ. Στην κλειστή πόρτα που βλέπετε τώρα πίσω με τη βοήθεια του κονολήπτη μας, του Μιχάλη του Κρατημένου, πίσω από αυτή την πόρτα, στις 12 περίπου τα μισάνυχτα, εξελισσόταν ένα θρίλερ, Ζήνα. Πρωταγωνιστές αυτό το θρίλερ, να σας πω ότι ήταν μία 36χρονη και ο 40χρονος σύζυγός της, αλβανικής καταγωγής. Να σας πω ότι όπως έγινε, ο σύζυγός της, ο 40χρονος, σκότωσε την 36χρονη με τα ίδια του τα χέρια, Ζήνα. Στο διπλανό ακριβώς δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο τους παιδιά μικρής ηλικίας. Ευτυχώς που εκείνη την ώρα, όπως είπα, κοιμόντουσαν και δεν κατάλαβαν τίποτα από ό,τι γινόταν στο διπλανό δωμάτιο, Ζήνα. Ο δράστης παραδόθηκε, τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία και είπε ότι έπνιξα συγκεκριμένα τη γυναίκα μου, συνελήφθη από τους άνδρες του αστυνομικού τμήματος εδώ, στο σημείο να σας πω ότι ήρθε ασθενοφόρο και μετέφερε την 36χρονη στο κέντρο υγείας της περιοχής. Όμως ήταν πολύ αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δυστυχώς, να σας πω ότι μιλήσαμε τώρα με τους. Δύο παιδιά στην εφηβεία έμειναν πίσω, έτσι. Πραγματικά, Ζήνα, να σας πω ότι μιλήσαμε με γείτονες εδώ του ζευγαριού. Μας είπαν ότι ένα ζευγάρι που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα στην περιοχή, δεν είχε ακουστεί το παραμικρό από αυτή την πόρτα και έξω. Να σας πω ότι και οι δύο εργάζονταν στα χωράφια, σε γεωργικές εργασίες. Τώρα, Ζήνα, μιλάμε για τη 15η γυναικοκτονία. Πραγματικά έχει συγκλονιστεί μια ολόκληρη περιοχή. Κώστα μου, επειδή και εσύ τώρα έφτασες στο σημείο, στο δελτίο των τρεις, θα έχεις περισσότερο ρεπορτάζ. Έτσι. Και εμείς, αν κάτι νεότερο προκύψει, θα ξανασυνδεθούμε. Απλώς στο δελτίο των τρεις θα υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και τώρα να πάμε σε μια υπόθεση που πραγματικά στην σύσκεψη μας έβαλε πολλά ερωτηματικά. Η Εύη Γερκιά από το πρωί βρίσκεται στα δικαστήρια του Πειραιά. Εύη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Μία πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση που αφορά δύο νέους πακιστανικής καταγωγής. Έναν άνθρωπο, ο οποίος σήμερα είναι 22 ετών και η κοπέλα 19. Όλα αυτά συνέβησαν το 2017, όταν οι δύο νέοι πακιστανικής καταγωγής γνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου και δημιούργησαν ερωτική σχέση. Υπάρχει πάρα πολύ ζουμί, Ζήνα, στην ιστορία. Ούτε εμείς οι ίδιοι έχουμε αντιληφθεί τι έχει συμβεί, γιατί αυτή η ερωτική σχέση κατέληξε τελικά στις αίθουσες των δικαστηρίων με ένα απίστευτο γαϊτανάκι αλληλομηνύσεων, απειλών και κατηγοριών, Ζήνα, εκατέρωθεν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, βεβαίως, αφού είναι Πακιστανοί, έχουν τελέσει και θρησκευτικό γάμο με το μουφτί. Κάποια στιγμή η μητέρα της κοπέλας είχε προβάλει κάποιους όρους προκειμένου να γίνει αυτός ο γάμος, όπως ζητούσε από τον μελλοντικό γαμπρό της ένα σπίτι στη Γλυφάδα, 50.000 ευρώ εφάπαξ και 500 ευρώ μηνιαίως στην κόρη της. Εν τέλει κάθισε ο 22χρονος σήμερα στο εδόλιο του κατηγορουμένου με την κατηγορία της παράνομης βίας και του βιασμού, ενώ η μητέρα της κοπέλας Ζήνα κατηγορείται για εξήγηση. Ενώ είχε γίνει γάμος. Ενώ είχε γίνει θρησκευτικός γάμος με το μουφτί. Να πούμε επίσης ότι διασφαλίσαμε συνέντευξη με τον 22χρονο νεαρό, ο οποίος αρνείται τα πάντα, δηλώνει ερωτευμένος με την κοπέλα αυτή, και μας λέει ότι η σχέση που διήρκησε 2 χρόνια περίπου ήταν μια σχέση και με τη θέληση Ζήνα της κοπέλας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πήγε να ζητήσει μια κοπέλα σε γάμο και βρέθηκε να κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου. Ο λόγος για έναν 22χρονο σήμερα Πακιστανό, ο οποίος παραπέμπεται στο Μικτόρκο το δικαστήριο Πειραιά με την κατηγορία του βιασμού σε ανήλικη ομοεθνή του. Όλα ξεκίνησαν το 2017, όταν ο 18 ετών τότε Πακιστανός προσέγγισε την 15χρονη τότε κοπέλα μέσω Instagram. Οι δύο νέοι απέκτησαν σχέση κρυφά από τους γονείς της κοπέλας λόγω της αυστηρότητας που επιβάλλει η θρησκεία τους για τις σχέσεις εκτός γάμου. Όταν οι γονείς της ανήλικης έμαθαν για τη σχέση της κόρης τους, φέρεται να απέτησαν γάμο, με τον όρο 18χρονος να καταβάλει 50.000 ευρώ ως πρίκα και 500 ευρώ μηνιαίως. Ενώ ζήτησαν επίσης από τον 18χρονο να αγοράσει και ένα οικόπεδο στη Γλυφάδα. Η συνάντηση των δύο πλευρών κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η μητέρα της κοπέλας φέρεται να πήρε το κινητό του 18χρονου κατηγορώντας τον για κλοπή, αλλά και για βιασμό της κόρης της. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά. Γνωριστήκαμε μέσω Instagram, ήμουνα 18 χρονών και αυτή ήταν 15 χρονών. Mm-hmm. Αγαπούσε, την αγαπούσα, ό,τι έγινε μεταξύ μας, ήθελε και η κοπέλα και εγώ, βγαίναμε. Και έτσι πήγαμε 2,5 χρόνια. Η κοπέλα το κρατούσε κρυφό στην αρχή από το σπίτι της, δεν το έλεγε. Ναι, δεν το έλεγε, ναι. Δεν έχω. Κάποια στιγμή λοιπόν τι σου είπε? Ότι μαθαίνουν οι γονείς της ότι τα έχουμε και φρικάρουν και μου λέει ότι τις βαράνε και μετά μου λέει να πάω στο σπίτι της να συζητήσουμε για γάμο και πήγαμε εκεί πέρα με τους γονείς μου. Ήσουν ερωτευμένος με την κοπέλα, την αγαπούσες? Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και κάνατε όνειρο ότι θα παντρευτείτε? Ναι, είχαμε κάνει πάρα πολλά. Πήγαμε στο σπίτι τους, εκεί μετά μου ζητήσανε κάτι πράγματα που δεν μπορούσα να τα δώσω. Τι σου ζήτησαν λοιπόν εκείνοι? Ένα οικόπεδο στη Γλυφάδα να τους πάρω και 50 χιλιάρικα και μετά 500 ευρώ κάθε μήνα. Σαν πρίκα αυτά? Σαν πρίκα, για να παντρευτώ την κόρη. Πώς έφτασες, Αμπντούλ, λοιπόν, στο σημείο να είσαι κατηγορούμενος, τι άλλο έγινε? Μετά δεν δέχτηκα αυτά που μου ζητήσαν, βγαίνω έξω από το σπίτι και μου παίρνει το κινητό η μητέρα της και του ζήτησα κινητό πίσω, μου λέει δεν θα σου δώσω. Και βγαίνω έξω και πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία ότι μου έχουν πάρει το κινητό. Mm-hmm. Έρχεται η αστυνομία, με βλέπουν εκεί πέρα έξω από το σπίτι, δεν είχα τίποτα στα χέρια μου και έρχεται η μάνα της έξω από το σπίτι, είχε σκίσει τα ρούχα της και λέει ότι μπήκε στο σπίτι μου, έκλεψε χρυσαφικά, 20 χιλιάρικα και με χτύπησε. Η κοπέλα πώς αντιδρούσε, τι έκανε? Η κοπέλα μετά ήρθε στη τμήμα, την είχα δει και μου είπε ότι με πιέζουν οι γονείς να σου κάνω μήνυση για βιασμό. Ενώ είχατε σχέση 2 χρόνια. Ολοκληρωμένες σχέσεις, φαντάζομαι. Ναι, και έγινε και μήνυση και μετά περάσαμε ένα κριτής και αφαιρέθηκα ελεύθερος μέχρι να γίνει δικαστή. Σε άφησαν ελεύθερο. Ναι.
Η μητέρα ισχυρίστηκε πως εσύ στο κινητό είχες κάποιες φωτογραφίες της κόρης με ερωτικές περιπτύξεις, κάποιες γυμνές και απειλούσες την κοπέλα ότι θα τις ποστάρεις στο διαδίκτυο. Ποτέ δεν είχαμε ποτέ γυμνές φωτογραφίες, ούτε δεν είχα απειλούσει ποτέ. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι η μητέρα όλα αυτά τα έκανε... Για να καλύψει το θέμα. Για να μας χωρίσει. Οι γονείς της μας χωρίσανε. Δεν επικοινωνείτε πια. Όχι, δεν μας αφήνω. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν την έχω βιάσει ποτέ, ούτε δεν την έχω πιέσει ποτέ. Όλα έγινα μεταξύ μας, το ήθελε και η κοπέλα και εγώ. Δεν της έκανα ποτέ κακό. Σε περίπτωση που η κοπέλα αυτή βλέπει τηλεόραση και βλέπει, σε βλέπει πλάτη να μιλάς αυτή τη στιγμή, θα ήθελες κάτι να της πεις, να της στείλεις ένα μήνυμα? Να πει την αλήθεια. Αυτό που είναι αλήθεια. Δεν είναι απλώς ότι ξεκίνησε σε μια ιστορία αγάπης. Είναι ότι στην πορεία ενεπλάκει όλο το ελληνικό δικαϊκό σύστημα, καθώς η κυρία φρόντισε να κατηγορήσει 5 ανθρώπους για ληστεία. Στη συνέχεια βέβαια αποδείχθηκε το ψεύδος της με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών και ερχόμαστε σήμερα με ένα κατηγορούμενο τον εντολέα μου για το αδίκημα του βιασμού και της παράνομης βίας, καθώς θεωρήθηκε ότι με το ζόρι οδήγησε την κοπέλα στο μουφτί για την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Και έρχεται βέβαια και η μητέρα της κοπέλας, η οποία για μας ως υπεράσπιση είναι ο ηθήνων νους πίσω από όλα αυτά, κατηγορούμενο ως υπεξαίρεση. Τέλεσαν ένα θρησκευτικό γάμο σε έναν μουφτί, σε έναν μουσουλμάνο ιερέα. Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό το οποίο επιβεβαιώνει ότι η κοπέλα έπραξε ό,τι έπραξε με τη θέλησή της. Α, είναι σύζυγη στα χαρτιά, κύριε Αλεξανδρή. Προσέξτε, όχι για το ελληνικό νομικό σύστημα, καθώς ήταν μια θρησκευτική τελετή της πατρίδας τους. Τα καταδεικνύει με βίαιο τρόπο το πώς η οικονομική ανισότητα μπορεί να διαλύσει πολύ άσχημα την αγάπη δύο νέων ανθρώπων, αλλά και να οδηγήσει τον έναν εξ αυτών στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Μάλιστα, Εύη, ακούσαμε τη μία πλευρά του παιδιού που κατηγορείται. Η άλλη πλευρά τι λέει της κοπέλας? Λοιπόν, Ζήνα, να πω κάτι πολύ σημαντικό και να το τονίσω και να το επισημάνω. Εμείς ως οφείλαμε, και αυτό το κάνουμε κάθε φορά, προσεγγίσαμε την άλλη πλευρά. Δυστυχώς ο συνήγορος δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση απολύτως. Το καταγράφουμε. Πάντως τα δικαστήρια νομίζω δεν έγιναν, λόγω του ότι δεν υπήρχαν διερμηνείς. Η δίκη Ζήνα πήρε αναβολή, γιατί κάποιοι μάρτυρες μιλούσαν μόνο την πακιστανική γλώσσα και σήμερα οι διερμηνείς απεργούν, άρα ορίστηκε δικάσιμος άλλη μέρα. Το παρακολουθούμε, είμαστε παρόντες ξανά στα δικαστήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω και να υπερθεματίσω το e-shop της Ελπίδας και από την αρχή σας είπα για αυτά τα αγούρια, Ντένι, τα δίνω σε σένα. Έτσι. Όπα, είναι σε βραχιολάκι, σε μπρελόκ και σε σκουλαρίκι. Βλέπετε εδώ, θέλω να δείξω και το σκουλαρίκι σήμερα, διαχειρός λαιμού. Καθίστε να βγάλω το δικό μου δαχτυλίδι για να φανεί το σχέδιο. Μπαίνει. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το σήμα, είναι πανέμορφο. Μπείτε να κάνετε δώρο στη γυναίκα σας, στη σύντροφό σας, σε όλους. Κουσουλέ, γελάς. Πολύ όμορφο. Okay. Πες να πάρεις τη γυναίκα σου. Εγώ πήρα και θα μου τα φέρουν και σπίτι, γιατί είπα στην παραγγελία να τα φέρω μεταξύ. Α, τέλεια. Βεβαίως. Και το μπρελοκάκι. Μεταξύ γιατί? Γιατί πληρώνει. Έχει και πληρώνει. Δεν πιστεύω να υπάρχει παράνομη σχέση, κύριε Κουσουλέ. Όχι, έτσι. Πληρώνει εξτρά, αγόρι μου. Θα χρειαστείτε δικηγόρο, κύριε Κουσουλέ. Θα σας προτιμήσουμε, κύριε Θοδωρό. Καλά, επίσης. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρία Μαλτέζου, στα δικά μας. Τι Κουτσελίνη. Θα μας πείτε σήμερα? Ακούστε με, κυρία Κουτσελίνη, έχω κι εγώ κάτι πολύ γούρικο. Τι? Ένα ωραίο δώρο από τα Μεντίζενές που θα μας φέρει πολύ γούρι. Για πες το. Είμαστε γουρλίδες, να το ξέρεις. Γιατί φτιάχνει ταυτόχρονα και το πρόσωπο και μαζί το σώμα. Μαζί ξεκινάμε την εβδομάδα και μας πάνε όλα υπέροχα. Έτσι, έτσι. Είσαι η δική μας ελπίδα εσύ. Λοιπόν, πρόσεχε. Εδώ μιλάμε για double Christmas gift. Έχουμε διπλό Χριστουγεννιά. Πώς το μιλάς στο αγγλικό? Το αξάντο, πρόσεξες. Christmas. Λοιπόν, είναι double. Εδώ βλέπεις ότι το έκανα. Υπάρχει μαρτυρία πλάνο. Δείχνεις την κορμάρα σου όμως. Κοίταξε να δεις. Όλοι έχουμε τις ατέλειές μας, ρε παιδί μου. Αλλά αφού υπάρχουν τα Μεντίζενές, μην ανησυχείτε. Έχουμε διπλό δώρο για σας. Μέσα
από τη Ζήνα μας και τις αλήθειες της, διότι θα φτιάξουμε και το πρόσωπο και το σώμα, δύο μέθοδοι, δύο επαναστατικές μέθοδοι, δύο θεραπείες και όσοι μας βλέπουν θα πάρουν συν δύο ίδιες, το διευκρινίζω, δώρο. Αντιγύρανσης και σώματος. Για λέγε λοιπόν, τι είναι όλο αυτό το δώρο? Δες εδώ που μπήκα στο No Touch καταρχήν. Να σου πω για το σώμα ότι είναι εκπληκτική, γιατί είναι ρομποτική τεχνολογία ανέπαφη. Μας σκανάρει από την κορυφή μέχρι το μικρό μας το δαχτυλάκι. Βρίσκει όλα τα λιποκύτταρα ανέπαφα. Είναι No Touch Slimming. Εσείς την αναδείξατε νούμερο 1 θεραπεία και κάνει και λιπόλυση και αδυνάτισμα ομοιόμορφο και σύσφυξη του δέρματος. Και πάμε τώρα στο Magic Touch, γιατί θέλω να σου πω πολλά για το πρόσωπο. Δεν υπάρχει αυτή η τεχνολογία, δεν υπάρχει αλλού αυτό το σύστημα μεθόδων με τα 4 στάδια που μπορείς να γυρίσεις το ρολόι σου 10 χρόνια πίσω σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Να στο περιγράψω, Ζήνα μου. Ξέρεις τι, βλέπω πριν κάνετε και περιποίηση, καθαρισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει όλο. Είδες που το πιάνω. Βέβαια, είσαι... Είσαι καταπληκτική, διότι το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο είναι ο καθαρισμός, ο βαθύς ολοκληρωμένος καθαρισμός σε πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ, για να μπορέσει να δεχθεί το δέρμα μας αυτή τη συγκλονιστική θεραπεία. Άκου τώρα. Στο δεύτερο βήμα, στο δεύτερο στάδιο, έχουμε την κρυοαεροβολή. Η απόλυξη λοιπόν με τον κρύο αέρα ανοίγει τους σπόρους και προετοιμάζει την εξωτερική στιβάδα του δέρματος να δεχθεί το μείγμα με τα πολύτιμα μεσοθεραπευτικά υλικά, μοριακά υλικά, συγκλονιστικά που θα κάνουν το φυσικό lifting. Στο τρίτο βήμα, νανοκεφαλές δόνησης, δες την κυρία μας, πώς τη μεταμορφώσαμε. Εγώ παιδιά ήμουν εκεί στο Μαρούσι και την είδα πώς βγήκε από το πρόγραμμα. Είναι εκπληκτικό το πώς ήταν και πώς έφυγε από το κατάστημα. Λοιπόν, βλέπουμε το No Touch που κάνει το σώμα, σας περιγράφω το πρόσωπο. Πάμε στο επόμενο στάδιο με νανοκεφαλές δόνησης. Βάζουμε μπροστά το μηχανισμό παραγωγής κολαγόνου και ελαστίνης, τα δικά μας υλικά, τα οποία ατονούν με το χρόνο η παραγωγή τους και μπορεί να ενεργοποιηθεί στο maximum ακόμη και στο 55+. Δηλαδή εκεί που έχει σταματήσει η παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, μπαίνει μπροστά με τεχνολογία ρομποτική. Έχουμε μετά, στο επόμενο στάδιο. Σε πόσα ραντεβού όλο αυτό? Σε ένα ραντεβού, Ζήνα μου. Α, σου μιλάω για extreme makeover από την κορυφή ως τα νύχια. Σώμα στο και πρόσωπο. Στο τρίτο λοιπόν στάδιο. Το τρίτο στάδιο λοιπόν, που έχουμε βάλει μπροστά το μηχανισμό παραγωγής κολαγόνου και ελαστίνης, έχουμε πλήρη αναζωογόνηση προσώπου, λαιμού και στον μπούστο. Και στο τέταρτο και σημαντικότερο στάδιο γίνεται η εισαγωγή των πολύτιμων μοριακών υλικών, όχι με βελόνα, δεν πονάει, όχι με νηστέρι, με κεφαλή που έχει micro needles, οπότε έχουμε ανώδυνα τελείως, γι' αυτό δεν πονάει, την εισαγωγή φωσφολιπιδίων που ανορθώνουν τις ρητίδες, προβιωτικών τα οποία παράγουν νέα κύτταρα, τυχνοστοιχεία, βιταμίνες επίσης. Πόσα τέτοια ραντεβού πρέπει να κάνω για να είναι το αποτέλεσμα καλό, δηλαδή... Ένα. Ναι, αλλά λες δίνω άλλο ένα. Άμα ναι. Αυτό είναι το άρα σημαντικό. Είναι πληρώνεις το ένα και δίνεις άλλο φυσικά, ένα. Φυσικά και δίνουμε δεν κάνει να πούμε για προσφορές, θα τα δουν τώρα στις διαφημίσεις. Θα δουν λεπτομέρειες στο σποτ ότι παίρνεις σε απίστευτη έκπτωση πρόσωπο και σώμα και σου δίνουμε δύο ίδιες θεραπείες, ίδιες, το λέμε σαφέστατα και αληθινά στον κόσμο, δύο ολόιδιες δώρο. Οπότε εσείς έχετε να κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και να καταπλήξετε, να δείξετε τη μαγεία που κρύβεται μέσα σας. Magic touch για το πρόσωπο και no touch για το σώμα. Ολοκληρωμένη αντιγύρανση για να δεχθούμε το νέο χρόνο 10 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Δούνε τις λεπτομέρειες σαφέστατα. Εννοείται. Εγώ θέλω να πάω διαφημίσεις γιατί παίζω αυτό το διάστημα με το βιβλίο μου, το μια σελίδα την ημέρα. Και επειδή είναι μέρες γιορτών και μπορεί κανείς, ας πούμε, να ταξιδέψει με αυτό το βιβλίο και να το κάνει δώρο, παίζει τυχαία μια σελίδα την ημέρα. Αλλά εγώ σήμερα θα ξεκινήσω με την ένα, γιατί με αυτό το μήνυμα θέλω να πάμε σε διαφημίσεις. Κανένας απεσιόδοξος δεν ανακάλυψε ποτέ το μυστικό των αστεριών και δεν ταξίδεψε ποτέ σε μια άγνωστη γη. Helen Keller, Αμερικανίδα, συγγραφέας. Τέλεια. Και από εκεί και πέρα ξεκινά το δικό μου ταξίδι στο όνειρο μέσα από το βιβλίο του Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Γιατί αν κάποιο παιδί δεν μέτρησε τα άστρα, δεν μπόρεσε ποτέ να ταξιδέψει, να διευρύνει τον ορίζοντά του, να στολίσει το δέντρο του και να χρωματίσει την ψυχή του. Διαφημίσεις.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κύριε Καλιακμάνη, να πίνετε το καφεδάκι σας και να μας σκέφτεστε. Σας σκέπτομαι έτσι αλλιώς. Η κούπα της εκπομπής, αλήθειες με τη Φίνα. Κύριε Καλιακμάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ για την πρόταση. Είμαστε πολλά χρόνια μια παρέα. Είμαστε φίλοι. Έτσι. Είμαστε φίλοι. Άρια, Δημήτρη, Πέτρο, εμείς αύριο. Γιατί είπαμε. Όπως το λένε, ψωμί και αλάτι. Έτσι. Να πάρει θάλασσα. Νερό και αλάτι. Ψωμί δεν κολλάει, Στέλλα. Μήπως πιναζίνα. Χριστουγεννιάτικη, ε. Να σας πω, ναι. Φοβερή. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα. Γεια σας.